Καλησπέρα, Muppet Show και αυτή τη σεζόν, μαζί με την έναρξη του υπόλοιπου προγράμματος του web, είμαστε και εμείς εδώ να σας δώσουμε τις προβλέψεις μας, τις στοιχηματικές προβλέψεις, είπαμε, για να πάτε είτε στο ταμείο, είτε στον κουβάλα με στυλ, να το ευχαριστηθούμε δηλαδή, να μην έχουμε κλάματα. Γνωστή παρέα, ο Ηλίας είναι, μας κάνει την τιμή να είναι και αυτή τη χρονιά εδώ. Έτσι. Μην νομίζετε ότι θέλει, τον έχουμε δέσει με αλυσίδα, άμα ο Θανάσης μπορούσε και τον δείξει κιόλας, θα είναι ακόμα καλύτερα. Ναι, πρώτη κάτι κανάτο. Τον τρίτο θα το σα το πούμε σε λίγο. Τον Ηλία τον έχουμε δέσει. Να τον βλέπετε. Δεν μπορεί να φύγει, δεν είναι ότι έρχεται. Ο καφέ του Νταλικέρι τι είναι. Ο καφέ είναι από κάτω από το στούντιο. Θε λίγο αυτό. Καφέ 9 ώρα το βράδυ. Γιατί. Εσύ. Θα πας για ψάρεμα, γιατί εσύ τι, μαζί κοιμόμαστε και δεν σα ενδιαφέρει. Πράγματα, λοιπόν, να παρουσιάσουμε τον καλεσμένο μα γιατί εμεί θα τσακωθούμε και αργότερα. Έχουμε μαζί μα εδώ τον Γιάννη τον Καρατζαφέρη. Από του πρωτοπόρου, μην πω πρωτοπόρο τη στοιχηματική. Πώς να το πω. Τη στοιχηματική κοινωνία στην Ελλάδα. Έτσι, ναι, ναι. Τη στοιχηματική κοινωνία στην Ελλάδα. Αυτέ τι μαριονέτες αυτέ. Δεν τα άκουσε έτσι. Ο Στάθης που είναι. Κάτσε να πούμε εδώ για τον άνθρωπο. Μετά θα τα πούμε για τον Στάθη. Όχι. Να πούμε ότι ο Γιάννης ο Καρατζαφέρης έχει την εκπομπή Bet Weekend που όλοι όσοι παίζουν στοίχημα απασφαλώ έχουν περάσει ώρε και ώρε στο ΑΡΤ. Χρόνια. Πόσα χρόνια, Γιάννη. Πόσα χρόνια. Έχει μια 15 2001. Η πιο παλιά εκπομπή τη ελληνική τηλεόραση, όπω λέμε. Και η εκπομπή που σίγουρα έχετε βρήσει πάρα πολύ και έχετε, έχετε χειροκροτήσει και πάρα πολύ. Και ανάλογα με τι εκπομπέ. Βασικά και έχετε γελάσει πολύ. Ναι. Γιατί, εντάξει, ναι. Θυμάσαι ότι η εκπομπή αυτή ήταν από τι πρώτε που έβρισκε τα αγγλικά παιχνίδια. Ναι. Όταν εμεί στα ιδιωτικά κανάλια δεν είχαμε ακόμα να βρούμε και ο Γιάννη προφανώ είχε φτιάξει το μηχανισμό του εκεί. Κατέβαζε τη Τσάμπιονση τη δεύτερη Αγγλία. Τη εκπομπή. Έβαζε κόλλη Κρόουλι. Και το ξέρετε πριν. Τι εμφάνιση έχει Κρόουλι. Πριν το βάλει Κρόουλι. Ο Γιάννης το κατάφερνε αυτό. Γιατί. Α, στο το χαρτί μου το για το αλουμινό χαρτο εδώ κάτω. Γιατί μου το έχετε βάλει. Λοιπόν, ο Γιάννης έχει παρελθόν. Γι' αυτό το έκανε με ευκολία. Γιατί το αθλητικό τμήμα του ΑΡΤ είχε. Είχε, άμα πας να το δεις, έχει σύνδεση με όλα τα γήπεδα του κόσμου. Δηλαδή, εάν υπήρχε ένα γήπεδο στη Σουαζιλάνδη, το βλέπανε εκείνη την ώρα που γινόταν το παιχνίδι. Και αυτό ήταν το μεγάλο πλεονέκτημα, νομίζω τότε. Ναι. Έτσι. Βέβαια, ξέρεις, έχει συμβεί πολλές φορές να μπει ένα γκολ, να το πούμε. Και να το πάρουμε πίσω. Να ακυρωθεί έτσι και να το έχουμε πει πιο γρήγορα. Επειδή ακριβώς έχει την εικόνα. Δηλαδή, πλεονεκτής ότι έχει την εικόνα που είναι πιο άμεσο σωστά. Από το διάδρομο. Βέβαια, μετά εντάξει, ήταν έτσι. Ο Γιάννης έχει ένα μεγάλο παράσημο που πρέπει να το αναγνωρίσουμε όλοι μας. Ναι. Εκτός από την κατάκτησή του στο στοίχημα που είναι αμφισβήτητη, είναι ο μοναδικός άνθρωπος στην ελληνική τηλεόραση που αντιμετωπίζει όπως πρέπει τον Νίκο Αλέφαντο. Ποιο. Καλά, αυτό α το μην το πει. Όπως πρέπει, πρόσεχε. Τι τον αφήνει και μιλάει αυτό κάτι. Δεν κάνει τίποτα. Θα χαμογελάσει, θα το σκάσει το γελάκι του, θα το... αυτό, αλλά δεν θα τον γιώσει, δεν θα τον αποδομήσει και τελείως. Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Είναι δεδομένο. Δηλαδή, αν μου φέρει το ραντεβού, θα κατεβάσω κύλια από τα γέλια. Δεν υπάρχει περίπτωση να αντέξω. Ο Γιάννης γελάει από μέσα του. Είχε μια εσωτερική διαδικασία. Είναι, όχι, ο Γιάννης είναι έτσι σαν χαρακτήρα. Εγώ τον ξέρω και από τον Παναθηναϊκό χρόνια που γεννάμε. Το ωραίο με τον Αλέφαντο είναι αυτά που θα υποθούν πριν την εκπομπή, βέβαια. Που δεν τα λέει στον αέρα. Γιατί και αυτό έχει αρχίσει και προσέχει τώρα. Δηλαδή πιστεύω ότι έχει μάθει το κόλπο τη τηλεόραση. Δεν είναι τόσο σκάλι. Αυτό δεν μίλαγε όλο το καλοκαίρι εδώ, έτσι. Δεν έχει αφήσει τον άνθρωπο να πει. Πάει να μιλήσει και λέει: ο Γιάννης θα σας πει. Τι είναι αυτό το πράγμα, παιδί. Μαζεύτε το. Άρχισε πάλι. Να χρόνια, κάνει δύο δόντια. Όπως καταλαβαίνετε, χρονιά άρχισε όπως έκλεισε πέρυσι. Να λείψει να η αρκούδα να φωνάζει. Εγώ να προσπαθώ να υπερασπιστώ τον λόγο μου. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, να πούμε ότι. Ο Γιάννης φυσικά θα μας πει και τις δικές του προβλέψεις. Είναι σίγουρο. Και ας μην έχει διαβάσει τίποτα, μόνο και μόνο το πρόγραμμα ξέρει. Όχι, εγώ διαβάσει, αλλά τις ομάδες καλύτερα, θα όλα απ' έξω, ναι, καλύτερα από εμάς. Δηλαδή, θα σχολιάσει τα δικά μας. Δηλαδή, ξέρεις τι κάνει ο Ηλίας καμιά φορά. Λέω, εγώ έχω φοβερή έδρα εκεί. Εγώ την έχω την ομάδα στο μυαλό μου τον τελευταίο μήνα. Πάει αυτό επειδή έχει δει και λέει: τα δύο τελευταία έχει χάσει με την έδρα. Τη το βλέπει και λέει: φοβερή έδρα, έχασε τα δύο τελευταία. Με βέβαια ξεφτιλίζει δηλαδή στον κόσμο κατευθείαν. Είναι Καρατζαφέρης Παπατσόρης δηλαδή. Ναι, μπράβο, εντάξει. Ο Παπατσόρης είναι λίγο πιο προσεκτικό. Άρα ενδιαφέρει να ακούσουμε και τον ντέρμπι από τον Γιάννη και να μα πει και κάποια ειδικά πιο ψαγμένα για τον Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Και επίση θέλω να πω ευκαιρία δοθήσει ότι το mail μα λειτουργεί, η επικοινωνία μα. Η επικοινωνία μας όμως έχει μια ουσία αν στέλνετε και εσείς τις προβλέψεις σας για να μπορούμε να τα δούμε στα άλλα παιδιά που ναι, γιατί εμείς να στέλνετε αλλιώς, ναι. Αν δεν έχω ντρέ που θα μας πει για τον ΠΑΟΚ και τα λοιπά, δηλαδή αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο έχω βαρεθεί θα μπορούσα να το κάνω και μπλούζα για τον ΠΑΟΚ. Δεν έχει κάποια ουσία. Εμείς έτσι κι αλλιώς και φτιλιζόμαστε. Χάνουμε και άλλοι να τα βλέπουμε. Τουλάχιστον αν έχει κάποιο μια ωραία στοιχηματική ιδέα, τη μοιραστεί με τους υπολείπους. Λοιπόν, ωραία. Έχουμε και Arsenal. Ποιο παίζει Arsenal? West Bromwich. Άλλο μου είπε.
Α, Real Barça, γιατί Arsenal μου πες. Ναι, έχουμε το μεγάλο το κλασικό. Ο Νίκος είναι λίγο έξω από ναι, το έτσι, έτσι, λογικό έτσι. Το βρίσκω το κλασικό. Παράλογο. Real Barça έχουμε και το κλασικό. Είπα την Arsenal γιατί είναι και Arsenal αυτός εδώ. Ξέρεις, ναι. Ο Γιάννης είναι Πετάχηκα και Arsenal. Πετάχηκα με τη μία μου. Ναι, είναι και Arsenal. Άρρωστος Arsenal. Δηλαδή, είμαστε απέναντι και στο Champions League. Όχι, εγώ δεν ξέρεις. Δεν μπορείς να βρεις τι ομάδα είμαι στην Αγγλία. Τι νομίζω ότι είναι. Δεν μπορείς να το βρεις. Α, στην Αγγλία. Ναι, στην Αγγλία. Δεν μπορείς να βρεις το βρεις. Δεν είναι στην πρώτη κατηγορία πάντα. Αλλά είναι ιστορική ομάδα. Όχι. Όταν τελειώσαμε το σχολείο πήρε πρωτάθλημα. Ξινή ομάδα, ξινή. Λάγκουερ. 91 όταν τελειώσαμε το σχολείο πήρε πρωτάθλημα. Λίντς. Λίντς United. Βίτουκα και τέτοια. Ομαδάρα η οποία για έκτη συνεχόμενη σεζόν στην Αγγλία. Σε ποια βαθμολογική θέση 15. Είναι, Θόδωρε, 15η. Είναι από 13η ως 17η. Ναι, την έχετε κάβα. Τελειώσαμε, ναι, τελειώσαμε. Η Λίντς, ιστορική, η Λαντρόν, κάτι τέτοια λέμε, ξέρεις παλιές ιστορίες και περνάει η ώρα μας, γιατί αλλιώς δεν γεμίζει ο χρόνος. Αλλά φανερώνει τα χρόνια σας. Ναι, 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 ναι. Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τις κάρτες, έτσι, να δώσουμε, να πάμε στις δικές. Καταρχάς να μας πεις ρεπορτάζ, αν υπάρχουν προβλήματα λόγω των τρομοκρατικών επιθέσεων. Δεν υπάρχουν, ακόμα στο είπα και πριν που το συζητήσαμε. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Υπάρχουν στην δεύτερη Γαλλία που έτσι κι αλλιώς ήταν προγραμματισμένο όμως να αναβληθούν, δηλαδή εδώ και τρεις μέρες. Mm-hmm. Στα άλλα γήπεδα προετοιμάζονται για το Σαββατοκύριακο κυρίως τις χώρες που αποτελούν τους στόχους, δηλαδή Γαλλία, Αγγλία, Βέλγιο και Γερμανία. Αυτοί που φοβούνται περισσότερο από τους υπόλοιπους για το μεγάλο μάτσο γίνεται στην Ισπανία. Έτσι. Αλλά έτσι κι αλλιώς, όπως διάβαζα, στην Ισπανία θα είναι λέει 2.600 αστυνομικοί. Όμως και πέρυσι που δεν υπήρχε ο τρόμος ήταν 200. Δηλαδή δεν έχει μεγάλη διαφορά στο από τα μέτρα. Έχει παιχνίδι. Στο Παρίσι, όχι. Η Παρί παίζει εκτός. Ναι, παίζει εκτός. Άρα δεν έχει μεγάλο παιχνίδι. Γιατί άμα είναι σε άλλη πόλη, δηλαδή θα σου ζητήσουν το λόγο οι τρομοκράτες. Εντάξει, το Παρίσι όμως είναι αχανές σε σχέση με μια μικρή πόλη. Δεν πάει πόλη, έτσι. Λέει. Αυτοί θα πάνε εκεί που δεν τους περιμένεις. Έτσι πάει. Και εγώ αυτό. Τέλος πάντων, φοβούνται για συγκεκριμένα χώρα. Στο Φωστήρα μπορούν να πάνε. Ναι, στο Φωστήρα, ναι, στο Γιαλαμίδης. Στο Σταύρο Γιαλαμίδης. Και κάτι σε αυτό, παιδί. Έτσι. Από τα τρομοκρατικά χτυπήματα που έγιναν μια εβδομάδα πριν, οι λιγότεροι νεκροί, βέβαια οι ανθρώπινες ζωές δεν μπαίνουν σε ζυγαριά, έτσι. Αλλά ήταν στον περιβάλλοντα χώρο του Park de Prince. Ναι, γιατί είχε ασφάλεια το γήπεδο. Είναι δύσκολο, είναι δύσκολο να περάσουμε στο γήπεδο. Αυτό είναι αλήθεια. Μα μπορεί να στείλουμε. Είναι δύσκολο στο εξωτερικό να περάσουμε στο γήπεδο. Έτσι. Δηλαδή, αυτό που είπαμε από την πρώτη μέρα και έχεις δίκιο είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι προφανώς δεν γνώριζαν πώς λειτουργεί το σύστημα, γιατί δεν μπορείς να πας 20 λεπτά μετά το ξεκίνημα του παιχνιδιού και να θες να μπεις μέσα. Όχι, θέλω να κάνω το εξής. Από ό,τι διάβασα και από το σχέδιό τους ήταν να σκάσει μια έκρηξη. Και να βγει ο κόσμος τροκομοκρατημένος έξω. Και γιατί να σκάσουν και πολύ. Μετά στον περιβάλλοντο χώρο μπορούσαν να το κάνουν, δεν μπορούσαν να μπουν μέσα. Άλλωστε, γι' αυτό όπως και να έχει. Και φάνηκε ότι είναι εκπαιδευμένοι. Εκτός αυτού, μέσα. Πιο νορμάλ είναι να μπει στο ημίχρονο σε ένα παιχνίδι όταν έχει αρχίσει παρά με την είσοδο. Άκουσε, ο Μαζουάκου θα μπει από την αρχή. Ο Μαζουάκου. Ο τρομοκράτης Μαζουάκου θα βγει από την αρχή. Άρχισε. Λοιπόν, άρχισαμε. Ο τρομοκράτης. Ο Τσιμπούρ. Ερώτηση. Έχεις πάλι κάρτες Σάββατο πρωί, όχι. Σάββατο μεσημέρι, Σάββατο βράδυ, Κυριακή πρωί, Κυριακή μεσημέρι. Λιγότερες από τις δικές σου. Λιγότερες. Μόνο αυτό που λέω. Λιγότερες. Λοιπόν, ποιος πάμε να μιλήσει. Γράφει το θέμα. Τι, τι. Για πώς γράφουμε τις κάρτες. Μα εμείς καθόμαστε. Γράφουμε και μετά τις γράφουμε. Όλοι μας τα κάνουμε όλα, μην νομίζεις. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις δικές μου κάρτες. Να σχολιάσει και ο Γιάννης όπου μπορεί. Στα αγγλικά θα σχολιάσει. Σας λέω εγώ θα σχολιάσει στα αγγλικά. Λοιπόν, θα στα διαβάζω. Ξέρω, δεν τα βλέπεις. Ατλέτικο πάμε για τα σημερινά που είναι βεβαίως. Μετά τις 10, έτσι, αφού για να προλάβει ο κόσμος να πάει τελευταίος να αφήσει τον οβολό του στο πρακτορείο ή μέσω του ίντερνετ. Μην τυχόν και γλιτώσει. Ναι, μην γλιτώσει κανείς, όντως. Ατλέτικο Γκοένσε ο Έστε στη Βραζιλία, 1,75 ο Άσος. Άμπεσε ένα Νατάλ με τον Μποταφόγκο διπλό και over στο 2,35. Άμπεσε ένα Νατάλ είναι, πώς λέμε, δεν θυμάσαι που στο Νατάλ που παίζει εθνική και λέγαμε το Σούγκα. Τι υπάρχει. Ομάδα είναι αυτή, Άμπεσε ένα Νατάλ. Κίντε Γκάμπλε, όπως τα λέμε. Μακάε Μπόα, no goal με 1,82 και Κερετάρο που έμπλε αυτό είναι Μεξικό, έχει δύο διπλή ευκαιρία με 1,60. Θα λέω λίγα για να μην φάω το χρόνο. Είναι η τελευταία αγωνιστική νομίζω της Βραζιλίας, της δεύτερης, οπότε. Νίκο, αρχίσαμε τα νομίζω. Είναι τελευταία κάτι είναι εδώ. Θα ξεκινήσω τώρα το πρωτάθλημα. Είναι τελευταία, νομίζω. Μην κουνά τα χέρια. Έρχεται προετοιμασμένο το παιδί στην εκπομπή, έτσι. Μην κάνει τον κλον. Είσαι έτσι κι αλλιώ. Μην ασχολείσαι. Λοιπόν, Ατλέτικο Γκοένσε, λοιπόν, θέλει πιο πολύ το μάτσα από την ΟΕΣΤΕ και η ΟΕΣΤΕ έχει ένα ενδιαφέρον, αλλά έχει καλύτερη έδρα η Ατλέτικο Γκοένσε. Δεν θα τη δει, δεν την βρει. Δεν προλαβαίνει. Άσο με ένα 75. Άπεσε ένα τάλ Μποταφόγκο, μόνο η Μποταφόγκο έχει ενδιαφέρον. Ο Άσο είναι χαμηλά, στο 35. Το διπλό και over όμως, Γιάννη, εσύ να πεις τη γνώμη σου, είναι ένα στοίχημα που ειδικά τώρα που και στον ΟΠΑΠ μπήκαν αυτά τα ειδικά, ναι. Νομίζω ότι αξίζει πάρα πολλές φορές να το επιλέγεις
πιο εύκολα από ένα διπλό που είναι χαμηλό. Όταν μια ομάδα, ας πούμε, σκοράρει πιο συχνά την. Συμφωνώ. Αν έτσι, και από τα ειδικά στοιχήματα που έχουν μπει τώρα στο κουπόνι, και το handicap είναι κάτι που σε βγάζει πολλές φορές από δύσκολες θέσεις. Που δεν υπήρχε πριν. Μακάε Μπούα, επίσης η Μακάε λογικά θα κερδίσει, είναι πολύ χαμηλά όμως. Ο Άσος, μην κοιτάς. No goal, να μην σκοράρουν και οι δύο. 1,82 και Κερετάρο Πουέμπλα. Και αυτό το παιχνίδι έχει ενδιαφέρον. Και εκεί τελειώνει το πρωτάθλημα στο Μεξικό. Η Πουέμπλα θέλει μια ισοπαλία για να εξασφαλίσει την έξοδό της σε ένα από αυτά τα Σουνταμερικάνα, όπως τα λένε, λυγή και σε ένα από αυτά. Ναι. Και η Κερετάρο με ένα βαθμό επίσης εξασφαλίζει μια θέση μέσα στην τετράδα. Οπότε μπορεί να έρθει ισοπαλία, πιο πολύ το έχει ανάγκη η Πουέμπλα. Να τα παίξουμε δηλαδή αυτά. Παίξτε τα. Πάμε στην επόμενη γιατί θα ξημερώσουμε εδώ. Η επόμενη κάρτα. Αυτή ήταν με τα βατά σημεία, δηλαδή τη πιο λογική. Εδώ πάμε, φύγαμε για capital. Σήμερα δεν έχω πολλές. Φύγαμε για capital, είναι οι τράπεζες. Ναι. Πέρυσι είχα κάνει μια κάρτα που λέγαμε φύγαμε για τράπεζα. Αλλά τώρα πλέον τι φύγαμε για τράπεζα, έτσι. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Άρα φύγαμε για capital. Ναι. Defensor Sporting, El Tanque, διπλό ημίχρονο άσο τελικό. Ανατροπές είναι αυτές, 25 απόδοση. Tijuana Atlas, άσο ημίχρονο χ τελικό με 13. Sydney Wellington είναι. Στην Αυστραλία, δύο ημίχρονα στο τελικό με 25. Τι ράγκμπι είναι αυτό. Ναι, όχι, να προσέξει γιατί υπάρχουν 5-6 Σίδνεϊ. Ναι, ναι, Σίδνεϊ. Και Audax Huachipato 3-1 σκορ 13. Εδώ παίζουμε σύστημα 1-2-3-4. Που σημαίνει ότι και ένα να πιάσουμε παίρνουμε τα λεφτά μας. Εάν πιάσουμε παραπάνω, έχουμε μεγαλύτερο κέρδος. Η Ελτάνκε σε ποια χώρα παίζει. Η Ελτάνκε σε ποια χώρα παίζει. Η Ελτάνκε είναι Ουρουγουάη. Θα παίξω την Ελτάνκε. Ναι, γιατί δεν θα πάω να παίξω ένα αστέρα τρίπολη. Στο διπλό άσο. Τζόκερ είναι αυτό, αγόρι μου. Γιατί το 3 γιατί το παίζει. Γιατί το 3 γιατί το παίζει. Πιο εύκολο είναι να είναι διπλό μικρό. Κάνατε αυτή την κάρτα, σα παρακαλώ, φεύγοντα να πάω να την παίξω. Μην προλάβει κανένα άλλο. Βάλτε μια άκρη. Λοιπόν, και εγώ την πάρω σπίτι αυτή. Πάμε στην επόμενη μέρα, στην αυριανή που έχει πιο πολλά παιχνίδια. Είδε δύο κάρτε μόνο για Παρασκευή, για να μην γκρινιάζει. Λοιπόν, από το δρόμο τη λογική. Κλουζιάση. Η Ρουμανία είναι για να με ρωτήσει. Άσο με 1,75. Βόρσπουργκ Βέρντερ άσο με 1,60. Watford Manchester United διπλό με 1,75 και Hearts Dundee άσος με 1,80. Επιγραμματικά θα πω, Κλουζ είναι σε τρομερή φόρμα στην Ρουμανία. Είναι ο μπάτσος της περιοχής, βαράει αβέρτα. Η Άση δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο, νομίζω ότι ο Άσος θα περάσει. Το Wolfsburg Werder, η Werder έχει κάνει μια αναλαμπή τελευταία, ναι. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να κοντράρει τη Wolfsburg. Όχι, ανεβαίνουν οι λύκοι. Έτσι. Ναι, αυτό, και ναι. Watford Manchester United, επιτέλους ο Φαγκάλ πρέπει να μάθει να κερδίζει σαν Manchester United και τα παιχνίδια τα μικρά. Φαγκάλ, εσύ, ναι, Hart Dundee επίσης, Hart έχω διαπιστώσει ότι έχει κάνει καλό ξεκίνημα στη Σκωτία. Απλά ποιος θα βάλει τον goal στη United, είναι εκτός και ο Ρούνεϊ και ο Μαρσιάλ. Αυτό μας νοιάζει. Ερώτηση, ο Χολέμπας παίζει. Πού, στη Watford παίζει καθόλου. Όχι βασικός, ξεκίνησε βασικός, αλλά. Καλά, αυτός ο παίχτης πριν από δύο. Πέρσι έπαιζε στη Ρώμα. Πρόπερσι έπαιζε στον Ολυμπιακό. Τσακώθηκε με τον προπονητή Λεοσχαρίς που έχει πληροφορήσει από μέσα. Αλήθεια. Το είπα από μέσα λίγο. Με τον Φλόρες. Εδώ δεν είμαι και κορδός Χολέμπας, ξέρω δεν παίζει. Καλά, και ο Γιάννης δεν είναι. Και ο Λεοσχαρίς είπε μια ιστορία τώρα που ήταν αλήθεια από τον Γιάννη Φλόρες. Μπορεί να είναι κολλητός με τον Γκίκε Φλόρες. Ναι, ναι. Λοιπόν, σίγουρα. Α, σε δηλώσει τον Γκίκε Φλόρες. Ναι. Πρέπει να μαθαίνει και τον μπάγκο. Ωραίος ο Κίκε Φλόρες. Τον έχει φίλο στο Facebook. Τον Κίκε Φλόρες. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη κάρτα. Αυτά είναι τα normal σημεία. Εδώ πάμε στο σύστημα 3-4 που είναι πιο μεγάλες αποδόσεις. Περούτζια Μπρέσια, δεν καταλαβαίνω γιατί η Μπρέσια έχει το διπλό τόσο μεγάλη απόδοση. Βγάζουμε το μήνα 20 του μήνα. Έχουμε για 10 μέρες δηλαδή αυτό, έτσι. Και τον επόμενο, Γιάννη. Άμα πιάσουμε αυτά, με την κατάσταση που υπάρχει, είναι παραπάνω. Βιτσέντα Τσεζένα Χ 2,85. Έλτσα Αλαβές επίσης Χ με 2,90. Και Σπόρτινγκ Λισαβόνα Μπενφίκα Άσος 2,30. Μόνο και μόνο. Πάμε να τα πούμε. Γιατί γουστάρω τον Ζεσούς που θα του ψήσει το ψάρι στα χείλη, θα περιμένει να του πατήσει κάτω. Πιστεύω θα κερδίσει. Το Περούτζια Μπρέσια έλεγα ότι έχει μεγάλη απόδοση στο διπλό Γιάννη. Εσύ που την παρακολουθείς. Η Μπρέσια είναι σε καλό φεγγάρι γενικά. Δεν είναι σε καλό φεγγάρι και παραδοσιακά έχει τα σφυριγματάκια τη. Αυτά είναι. Αυτά είναι ωραία που δεν τα ξέρουμε και τα ξέρουμε. Εδώ παίξε και ένα πέναλτάκι εδώ. Ναι, πάντως νομίζω ότι είναι μεγάλη απόδοση για το διπλό, έτσι δεν είναι. Δηλαδή αξίζει να παίξει. Σε ένα σύστημα 3-4 για τι οπαλέ δεν μιλάω. Βιτσέτα σε ένα και έλτσε αλαβέ. Το Έλτσα Αλαβές είναι δύο ομάδες που έχουν καλή πορεία. Από το όνομα, παιδί μου. Έλτσα Αλαβές. Όπως έλεγε ο Κυφωνίδης κάποτε. Λέει Μπανταχώθ, έλεγε Ισοπαλία, τέλος. Μόνος του. Λοιπόν, τελευταία. Φύγα ένα λεπτό εδώ, γιατί την ξεπετάς. Οι Ελληνάρες εδώ και τα λοιπά δεν σε ενδιαφέρουν, ας πούμε. Τι. Δεν μπορούμε να κερδίσουμε στη Σπόρτινγκ. Δεν μπορούμε. Όχι, δεν μπορούμε εμείς. Ζεσούς. Μας είπε και ο Σκύπελ. Θα ψήσει το ψάρι στα χείλια. Όχι, δεν μπορούμε. Ο Κώστας ο Μήτρος. Παίξανε κύπελο, νομίζω. Κύπελο ήταν η Λίγκα που γεννήθηκε. Καθάρισε σπορτ, πάλι τη έριξε μια τεσσάρα. Πόσο δίνει το διπλό τη Μπενφίκα. Το διπλό πρέπει να δίνει 2,70. Για να σε πάει κόντρα είναι αυτό. Το ναι, εγώ δεν πρόκειται να το πει. Μα είναι δυνατόν τώρα ξέρω, Σάσο. Καλά, εντάξει, ο Μήτρο Γλου δεν πολύ παίζει, να ξέρει. Ούτε αυτό παίζει. Ο Σάμαρη παίζει. Ο Σάμαρη παίζει. Τέλο πάντων, πάμε στην επόμενη κάρτα.
για αύριο. Φύγαμε για Capital. Η αυριανή τελευταία. Carlisle Portsmouth πάλι εδώ πάμε με τα Joker. Άσο διπλό. Newport Yeovil 2 άσο. Breeze Varengem 2 άσο. Και Vitória Bahia Luverdense στη Βραζιλία 2 άσο. Έχω επιλέξει ομάδες, ο Γιάννης θα τις ξέρει καλύτερα, που σκοράρουν αρκετά. Ναι. Έτσι. Και παίζω κόντρα τα φαβορί στο ημίχρονο για να κερδίσω το δεύτερο. Mm-hmm. Ζητάμε πάλι ένα 2-3-4. Είναι μια λογική δηλαδή που μπορεί να δώσει κάποια καλά χρήματα άμα πιάσεις 2 τουλάχιστον. Σωστό. Και πάνω. Η Λέστερ επίσης είναι μια ομάδα που κάνει πολλές ανατροπές. Και κάνει ανατροπές. Και βάζει και πολλά γκολ. Ποιος είναι, Ρανιέρι είναι στην Ρανιέρι. Μπουφάν. Μας έκανε. Μπουφάν. Δεν μας έκανε. Πώς να μας κάνει ρε Σιλία. Χάσαμε και από τους τελευταίους. Δεν είδα πάντως και οι επόμενοι να κάνουν τρομερά αποτελέσματα. Γιατί καταστράφηκε χρονιά από την αρχή γι' αυτό. Μήπως δεν έφταιγε ο Ρανιέρι. Ποιος έφταιγε δηλαδή. Ξέρω εγώ ρε παιδί μου. Πάντως αποκλείω να σου πω ότι έφταιγε ο Μαρκαριάν. Δεν στο πω. Σε μένα τα λες. Ξέρεις τι αγώνα έχω. Ο Μαρκαριάν είναι ο άνθρωπος που πήρε δύο ζωμαλές και φύγε. Πες του τι μαλάκα είναι που λέγε αυτά. Θα θυμάσαι. Το θυμάμαι, που καλά, εσύ το θυμάσαι. Εσύ το θυμάσαι. Με τα κοράκια μέσα που ερχόντουσαν στην οπόρα και αυτά τα πράγματα. Με τον Τάκτο Λεμονί, πώς τα θυμάμαι. Ναι, χαρά τα θυμάμαι. Αλλά τα θυμάσαι. Γιατί να μην τίζει το κλίμα ενώ λοιπόν, και πάμε για την Κυριακή, τελευταία ψυχορδία καρτών. Πάντε. Ναι. Από το δρόμο τη λογική λοιπόν, Τσέμιτσερ Φορτούνα Κολονία, άσο με 1,75. Ντενχάκ Φίτε σε διπλό. Χιρόν Αλμπαθέτε άσο με 1,70. Και Σιρίχη Λουγκάνο άσο με 1,70. Το ξυγόνο, έσκασε. Καλή έδρα νομίζω. Έτσι Γιάννη δεν είναι. Καλή έδρα. Δεν βάζει πολλά, ούτε τρώει πολλά όμως. Ναι. Δηλαδή το κρατάει. Άσος με ένα 75 πιστεύω θα περάσει. Ντε Χακ φύτεσε. Η Ντε Χακ ήταν η αγαπημένη μου ομάδα για τις μπόμπες κάποτε. Αλλά δεν τη βλέπω. Απασφαλίστε. Ναι, μπράβο. Τις ρίχνουν αβέρτα. Χιρόν Αλμπαθέτε. Αυτά στην Ισπανία όταν επιλέξει άσο ή διπλό, είναι με την ψυχή στο στόμα, όσο και να δίνει ο άσο και το διπλό, γιατί πάντα το χ έχει μεγάλη. Εγώ άντερ αυτό, τα βλέπω όλα τα παιχνίδια. Η Χιρόνα όμως παρόλα αυτά έχει καλή έδρα. Αυτά τα μελετάς ή ρίχνει ζάρια, γιατί τώρα Χιρόνα Αλμπαθέτε. Ναι. Ούτε ο πρόεδρος της Χιρόνα δεν το πέφτει. Ο Φεραντίν, ας πούμε, σε ζαχαροπλαστείο νομίζω ότι είναι πάστα, ας πούμε. Η ομάδα σου κάνει. Έτσι ακριβώς. Να σου πω κάτι. Βλέπω τις έδρες. Συνήθως στην Ισπανία κάποιες έδρες είναι δυνατές. Δηλαδή στις ισοδύναμες ομάδες κερδίζουν ή μια ισοπαλία το πολύ. Σωστό. Και επιλέγω με αυτή τη λογική. Ναι. Και Ζυρίχη Λουγκάνο, η Ζυρίχη είναι καλύτερη ομάδα από τη Λουγκάνο και έχει καλή έδρα. Mm-hmm. Νομίζω θα κερδίσει. Τώρα το μήνα καλή απόδοση. Ναι. Εμείς ξέρεις εδώ δεν δίνουμε αποδόσεις. Δεν δίνουμε αποδόσεις κάτω από 1,50. Ναι, το πιάσει το επονούμενο. Ναι, ναι. Λοιπόν. Ωραίο που βγαίνει. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Δεν λέει του Αμπέρ Γουίκεντ δύναμη. Πάμε. Βγάζουμε το μήνα. Και άλλη κάρτα έχεις. Ναι, ρε, είπαμε Κυριακή. Τώρα είναι και το δώρο γιατί είναι Χριστούγεννα. Ναι. Καλά, κοίταξε, άμα πιάναμε και τις δύο, θα πανηγύριζαμε. Επειδή έχουμε γνώσει αυτό. Και Πάσχα πηγαίναμε. Επειδή έχουμε γνώσει αυτό, μάλλον δεν θα πιάσουμε. Μπορεί και καμία. Ας πιάσουμε τη μία πάντα. Το πάνε ψυχολογία. Μην μπαίνει τώρα. Σίγουρα. Το πάνε ψυχολογία. Αυτό λέμε, να πάω στο κουβά με στυλ. Λοιπόν, να είμαι και νουτρέχτη. Χ μόνο από τα ονόματα. Δεν υπάρχει. Ξινές ομάδες και οι δύο. Και over. Χ 3-10. Κάρπου Κιέβο επίσης 2-90. Φοβάμαι το διπλό εδώ για να πω την αλήθεια μου. Γιατί η Κάρπου είναι παραπέει. Σπάρτακ Μόσχας Κράσνοντα επίσης ένα σάσο στο 2-35 που νομίζω ότι είναι δωράκι. Δηλαδή η Κράσνοντα δεν βάζει γκολ με τίποτα. Η Σπάρτακ Μόσχας χωράει με πιο μεγάλη ευκολία. Και Αταλάντα Τωρίνο. Αυτό το παιχνίδι και σε 10 χρόνια με ρωτήσεις που χωρίς να ξέρω τις βαθμολογίες, Χ θα σου πω δάκι. Ναι. Λοιπόν, 3-4 ζητάμε εδώ. Έχουμε και το περιθώριο ενός λάθους. Και τελευταία κάρτα. Πάμε για τα Capital πάλι. Δεν θα σου χρειαστεί. Σταντάρδι έχει τα κουμπιά στα προηγούμενα. Για την ιστορία. Σταντάρδι έχει σκορτράκ 2 άσο λοιπόν με 25. Φέγγενο του 5 3-2 σκορ. Ωραίο σκοράκι αυτό που πολλά γκολ. Σκοράρουν και οι δύο. Χέρτα Χοφενχάιμ 2 ημίχρονο αστατικό και το Λούκα Μοντερέι. Μεξικό είναι για να μην ρωτάς εσύ γιατί είσαι έτοιμο. Μοντερέι ξέρετε. Ναι, ναι. Τρία, εσύ ξέρει αυτό. Όχι, για το Λούκα. Τι θα είναι το Λούκα. Μοντερέι θα σου εξηγήσω μετά. Ναι, ναι. 3-1 τελικό σκορ με 13. Σύστημα 1-2-3-4. Εσύ τώρα όπως τα είδες αυτά τα προγνωστικά όλα. Ναι, τι θυμάμαι. Όχι, τι θυμάσαι. Τι λες, έχουμε καμιά ελπίδα. Δεν σε έχει πιάσει πονοκέφαλο, ειλικρινά πες μου. Τον θαυμάζω ακόμα περισσότερο από σήμερα. Δηλαδή. Σε πληροφορώ. Εγώ. Ο ρημαγδός να. Δηλαδή, ο ρημαγδός έχει δώσει. Δεν ξέραμε μία ομάδα με αυτές που έχει δώσει. Δεν ξέραμε καμία ομάδα. Έχει δώσει περισσότερες. Προχωράτε εσείς να δω για να με το στοίχημα. Γιατί είμαστε εδώ εμείς να καλύπτουμε το χρόνο τα πλέον στο τηλέφωνο. Δεν κατάλαβα. Με το μικρόφωνο του κυρίου. Με το στοίχημα μαθαίνει γεωγραφία. Εσύ τα έχει ζήσει. Μόλενμπεκ. Τα έχουμε ζήσει. Με το λατρεμένο μα τριφίλι που λε και εσύ. Πηγαίναμε με το αεροπλάνο, θυμάμαι και λέγαμε.
Μπουλόν, έλεγε, ξέρεις, στο χάρτη πάνω στο αεροπλάνο. Άρε, με έχεις καταστρέψει, έχει κάτι να αφήσω. Που αποκλείεται την Μπουλόν να έξερε πού υπάρχει. Τα ωραία, να πάρεις τρένο και να πας Αγγλία, ας πούμε, και να βλέπεις ό,τι έχεις παίξει, το βλέπεις σε πινακίδα. Το ίδιο σου συμβαίνει και στη Μαδρίτη. Και στη Μαδρίτη. Το ίδιο. Τα περίχωρα. Τα γωνιές της Μαδρίτης, τα περίχωρα της Μαδρίτης. Θα σου πω το εξής. Είχαμε πάει το 2005-2004, δεν θυμάμαι τι είχε. Παίζαμε τη Ρέτζες και ήταν ο Γιάννης στη Σκωτία μας μαζί μας. Και μου λέει, θα πάω, μου λέει να τραβήξω. Ένα. Ήταν. Ο Άλμπιον Ρόβερ, δεν θυμάμαι. Όχι, όχι. Παίρνω τον Περικλείο του Κατσούρ. Να ξέρει καλύτερα αυτό που σου συνέβη. Άλλα δεν καταλάβει. Το ξέρει σίγουρα καλύτερα. Για να μην το έχει δει. Παίρνουμε ένα ταξί. Είχαμε ένα κενό το πρωί, ανήμερα του αγώνα. Ναι, ναι, τι μέρα, ναι. Και λέμε, πάμε να περιηγηθούμε ό,τι βρούμε. Και σε μια φάση βλέπω εκεί μέσα στι λάσπε, στα χωράφια, ένα γήπεδο. Λέω, γήπεδο, είναι κάποιοι κλωτσάνε. Πάμε εκεί, μπαίνουμε ένα τύπο 80 χρονών ο φύλακα. Δεν θα ζει τώρα ο άνθρωπο, λογικά. Λοιπόν. Μας κοιτάει με την κάμερα, νομίζω ότι έχει δει τον νητή των εξωγήινων. Λέει τώρα εδώ πέρα τι έχει γίνει. Ήτανε η Σεν Μίρεν. Σεν Μίρεν, και τι πετύχαμε. Πρώτη ομάδα, πρώτη ομάδα του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον. Γιατί μπαίνω μέσα, του λέω ρε Περικλή, αυτός ο Φέργκιουσον, τι κάνει εδώ πέρα. Και μου εξηγήσαν τέλος πάντων. Και το είδε στο μάτς, άντεξε. Όχι, όχι, ήτανε προπόνηση. Πάω να περπατήσω, η λάσπη πάνω από τον Αστράγαλο, δηλαδή όπου πάταγε αυτό. Και ήτανε 40 ο προπονητή. 50 ο τερματοφύλακας και όλοι άλλοι 19 χρονών. Και έρχεται μετά και μου λέει: άμα δεις που παίζουν αυτοί που παίζουμε, εμείς και για το σίγουρο άλλο δεν θα καταπέξει ποτέ. Και είχα κάνει τα γέλια, λέω ρε παιδιά, το είπα. Κάτι, μου λέει κάτι γελάδια τα λέω γύρω γύρω. Του λέω του προπονητή, συγγνώμη για τα αγγλικά μου, μου λέει μην νομίζεις, λέει, οι παίκτες μου δεν με καταλαβαίνουν. Τους πέλαμε μην σιγουράντα. Το θυμάμαι που το είχε μου λέει άμα δεις τι παίζουμε. Λοιπόν, ωραία. Πάει και αυτό το ωραίο εφέ. Πριν πάμε στις κάρτες τις υπόλοιπες, θέλω κρίση στοιχηματική για τον ντέρμπι. Ναι. Τεκμηριωμένη. Τεκμηριωμένη. Κατεκμηριωμένη. Σοβαρά τώρα, έτσι. Όχι στα σοβαρά. Το βλέπεις να πηγαίνει στοιχηματικά. Ας το αγωνιστικό στην άκρη. Ας το στοιχηματικά. Δεν βλέπω να μπαίνουν πολλά γκολ. Ναι. Δεν πάμε πολλά κόλλη. Υπάρχει μια εντύπωση ότι η ισοπαλία είναι επιβολικό αποτέλεσμα για όλου πάντω. Δηλαδή, έχει αναπτυχθεί μια τέτοια παραφυλλογία. Μια τέτοια παραφυλλογία είναι στενέ περισσότερο. Σε κάθε ντέρμπι στη λεωφόρο του. Νομίζω ότι έχει και μια δόση πραγματικότητα αυτή τη φορά. Γιατί και ο Παναθηναϊκός δεν θα χάσει, οπότε θα αποφύγει τα χειρότερα. Δεν ξέρει. Ο Ολυμπιακός θα κρατήσει το αίτητο. Δεν θα πάει για το ρεκόρ των συγχωμενικών. Αλλά θα φύγει από μια έδρα που είναι από τις ελάχιστες που κινδυνεύει. Εντάξει, κυνηγάει το ΕΤΟΒΕ και αυτό εμείς οι δημοσιογράφοι λίγο το ανεβάζουμε. Νομίζω ότι ο Σίλβα τον ενδιαφέρει. Θα έχει μάθει προφανώς για το αίτητο. Ναι, ναι. Και το αίτητο δεν χρειάζεται να κερδίσεις όμως, αυτό λέω. Δηλαδή, ναι. Μια ισοπαλία, να ακολουθήσει και τα επεισόδια. Ναι, ναι, επεισόδια. Ντιζόν Κλερμόν το εξπέξει. Ντιζόν Κλερμόν το εξπέξει. Λοιπόν, ισοπαλία. Χι. Ισοπαλία. Ισοπαλία και άντερ. Ναι, άμα ανοίξει, είναι διπλό μεγάλο. Αν δεν το απαντήσεις, πρέπει να τον κλείσω. Απάντησε σε παρακαλώ. Ντιζόν Κλερμόν. Εντάξει, θες κάτι άλλο. Όχι. Ερώτηση. Μπορείς να μου αριθμίσεις τα τρία μεγαλύτερα εγκλήματα του Γιάννη Αναστασίου που είχε στον πάγκο τον Μέση, τον Ρονάλντο, τον Νεϊμάρ και έβαζε αυτούς τους σάμπαλους μέσα και παίζανε. Δηλαδή θέλω να πω πραγματικά αυτός ο προπονητής που κρέμασε στα μανταλάκια αυτό το τρομερό υλικό του Αλαφούζου και δεν το εκμεταλλεύτηκε. Πώς είχε το θράσος να προπονεί αυτή την ομάδα. Γιατί εγώ θέλω να σου πω σαν Ολυμπιακός, βαμμένος Ολυμπιακός, ο Αναστασίου ποδοσφαιρικά μου ήταν το λιγότερο συμπαθής. Ένας άνθρωπος που δούλευε, μου φαινόταν με ένα γήπεδο, με ένα υλικό της πλάκας. Τη πλάκα για να φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ναι. Με ένα ζέκα με το μηχανάκι να γυρνάει όλο το γήπεδο με το παπί με τη βέσπα. Και ένα μπέρ και εντάξει. Και ένα μπέρ και τέλος. Και φυλάκια. Αυτό είναι. Λοιπόν, ναι. Και η ευθύνη του προπονητή. Ναι. Δεν είναι η ευθύνη του Προέδρου να πει παιδιά, εγώ δεν μπορώ. Αυτό, να πάρω. Αυτή τη δυνατότητα όμως έχει ο Πρόεδρος. Δεν μπορώ να πάρω. Αν έχει αυτή τη δυνατότητα, μην βρίσκει τον άλλο να κρεμάσει. Δεν γίνεται. Έχει φύγει ο Νταμπίζα, έχει φύγει ο προπονητή. Επόμενο που να φύγει, υπάρχει κάτι άλλο. Μου θυμίζει το έγκλημα του Τραϊανού Δέλα. Ο οποίος λέει οι Αεκτζίδες είχε μέσα να βάλει το Ρόμπεν και βάλει τον Πλατέλα, κατάλαβες, ο Δέλας. Και ήρθε στο Καρασκάκη και φάγεται σαν αυτό. Αυτό πλήρωσε όμως και τη δήλωση που έκανε μετά, έτσι. Δηλαδή το δεν υπάρχουν τιμητικές ήττες, γιατί και με Αεκτζίδες που μίλαγα φίλους, μου λέγανε όχι γάμο το με 4-0. Δηλαδή. Αυτό. Εντάξει, θα μπορούσα να κάνει. Και βγαίνεις μετά και λες δεν υπάρχουν τιμητικές ήττες. Ναι. Πώς. Άλλο 1-0, 2-0 και άλλο 4-0. Στο γήπεδο από κοντά βλέποντας το παιχνίδι, εγώ δεν είδα μια ΑΕΚ η οποία να είναι τόσο χάλια για 4 γκολ. Όχι, αλλά και αυτό είναι το παιχνίδι. Ότι ανοίχθηκε μετά από το 2-0. Αν θες να είσαι μεγάλη ομάδα, δεν πας την καβάλα, θα πάρει να πάρει το αποτέλεσμα νομίζω ότι σε παίρνει. Και αν ο προπονητής σου παίρνει αυτό το ρίσκο και τρως ένα τετράμπαλο στο κεφάλι, θα πρέπει να τον χειροκροτήσεις και όχι να τον αποδομήσεις.
Δική σου άποψη. Δική μου άποψη. Και άσε να έχει φάει και να κάνει 8 γκολ. Εδώ ξαναγόμαστε στην ίδια κουβέντα. Στην ίδια κουβέντα ερχόμαστε που κάναμε και πιο παλιά. Η Ολυμπιακάρα πήγαινε έξω για να παίξει επίθεση. Έτρωγε τα Τάλιρα και ερχόταν πίσω και μου έλεγε πάλι Τάλιρο. Φάγαμε. Και πηγαίναμε εμεί με το τσούκου τσούκου μπολ που δεν σου άρεσε και σκίζαμε όλη την Ευρώπη. Αυτά είναι φιλοσοφίε. Τι να κάνουμε. Εσύ σκίζε το τσούκου και σκίζε καλσόν προ. Σοβαρά. Δεν είχαμε σέγγεν. Όχι, 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 σέγγεν. Περίμενα λεπτό. Πε ότι πήγαινε κάθε Τετάρτη στο εστιατόριο. Αυτά πε. Ότι έλεγε ξεκινάμε. Δεν θα πω έξω και τα λοιπά. Καταλαβαίνω. Θέλω να συμφωνήσω. Με τι αναμνήσεις μείναμε. Κάποιο από του δυο σα θέλω να συμφωνήσει αναγκαστικά με αυτό που θα πω για να έχει μια βάση. Έχω την αίσθηση ότι το παιχνίδι αυτό δεν θα είναι ένα παιχνίδι που θα λήξει. Άμα δεν προηγηθεί ο Ολυμπιακός. Έχω την εντύπωση. Άμα δεν προηγηθεί ο Ολυμπιακός. Έχω την εντύπωση ότι αυτό το παιχνίδι δεν θα τελειώσει. Κοίταξα. Μου κάνει η ατμόσφαιρα σε τέτοια κατάσταση. Αν προηγηθεί ο Ολυμπιακός, έχει τον κίνδυνο. Το έχουμε πει αυτό. Εντάξει. Επειδή έχει πολύ μεγάλη πιθανότητα ο Ολυμπιακός να προκριθεί. Να προηγηθεί. Να προηγηθεί. Ναι. Δεν είναι όμως μια ομάδα που στην άμυνα μπορεί να κρατήσει το χ. Δεν θα, δεν θα πρέπει χρειαστεί. Να πούμε στους οπαδούς του Παναθηναϊκού να κάνουν λίγη υπομονή. Για να φάνε το γόλιο. Δηλαδή, μην πάμε στο 65 και αρχίσουμε τα μπάμπα. Στοιχηματικά πάντως να ξέρει ότι αν μπει τον γκολ και διακοπεί το μάτς, πληρώνεται εκείνη την ώρα. Αν είναι στο δεύτερο ημίχρονο. Αν στο πρώτο, γιατί παίζει αυτή η διακοπή. Αν στο δεύτερο ημίχρονο μετράει και το αποτέλεσμα εκείνη τη στιγμή. Τη διακοπή. Εάν είναι στο πρώτο, μονάδα. Μόνο. Έτσι δεν είναι, δεν άλλαξε. Έτσι είναι, έτσι. Δεν άλλαξε. Παραδόξω, στι στοιχηματικέ δεν υπάρχει αυτό. Γιάννη. Στι στοιχηματικέ, όχι, δεν υπάρχει. Τι, άμα διακοπεί το 89, δεν το πληρώνει. Έτσι δεν είναι. Έτσι δεν είναι. Νομίζω πω έτσι είναι. Νομίζω πω έτσι. Δηλαδή, θυμάμαι. Ανεξάρτητα δηλαδή το λεπτό το οποίο θα διακοπεί το φοβερό. Φαντάζομαι να είμαστε 0-3 και να διακοπεί και να κυνηγάει. Πάμε να σα δώσω τι κάρτε μου για να σα πω για να δούμε θα γίνει. Και να μα πει μετά ο Γιάννη μια συνολική εικόνα και για τι στοιχηματικέ, γιατί ενδιαφέρει πολύ τον κόσμο πώ λειτουργεί πια το Ιντερνετ με τα Capital Control. Λοιπόν, Σάββατο, έλα μόλι Championship, εδώ είμαστε στα δικά μα. Λίτ Ρόδερ Αμάσο στο 75, Πρέστολ Μπράκμπερ Γκολ Γκολ στο 80, Ντέρμπι Κάρντι Φάσο ημίχρονο, στο ημίχρονο, όχι από ημίχρονο, στο 95 και Μίλτον Κέιν Ντόρ Φούλαμ διπλό στο 265. Όπω λέει και ο Σκάρη, ο οποίο φαίνεται ότι παρακολουθεί, είναι και αυτό παίχτη, γιατί είναι αρρωστάκι και βλέπει Bet Wicket. Αυτή είναι η κατηγορία του Γιάννη, λέει. Ωραία. Δηλαδή ο Γιάννη είναι Championship. Γκουρού Championship. Εγώ έχω ένα σκεπτικό, Γιάννη. Να εξηγήσω εντάχει το σκεπτικό μου. Η Ρόδερ Αμ είναι η μοναδική χειρότερη ομάδα τη κατηγορία από τη Λίτ, άμα δεν κερδίσουμε για τη Ρόδερα, τι θα κάνουμε, πάμε σπίτι μας. Δεν θα την κερδίσω. Όσον αφορά τον Πρέστον Blackbird, η Πρέστον έχει 5-6 παιχνίδια, δεν κάνω λάθος, που δεν έχει φάει γκολ. Δεν πρέπει να φάει ένα ευλογημένο γκολ επιτέλους. Άρα πάω στον γκολ. Η Ντέρμπι εμπιστεύομαι την έδρα της και τον Ντόρς Φούλαμ. Πεθαμένη θα μου πει η Φούλαμ, σε κακή κατάσταση η Φούλαμ. Ψάχνει προπονητή. Ψάχνει προπονητή, αλλά κάτι τέτοια ματσάκια έχουν βγάλει τη φήμη της Championship. Σαν τον Ντόρς Φούλαμ. Αυτό είναι σαν συνολικό σχόλιο. Εντάξει, εγώ το έχω πάει στο over τον Ντόνς Φούλαμ. Έχουμε επιλέξει κάποια μάτς κοινά. Εντάξει, γιατί και η Ντόνς εξορισμού θα ρισκάρει. Έτσι. Όχι, θα ρισκάρει. Δεν σκοράρει εύκολα, αλλά θα ρισκάρει. Γιατί είναι πολύ χαμηλά στη βαθμολογία. Η Φούλαμ το έχει το εύκολο γκολ. Έχει βάσει το διπλό. Αν και οι δύο ομάδες ψυχοβράζουν στο ίδιο καζάνι. Φούλαμ στη βαθμολογία καλύτερα. Λίτς Ρότερνταμ θα κερδίσουν οι αγώνες, τι λες. Να σου πω κάτι, άμα ήταν η Ρότερνταμ Λίτς, έπαιζα πιο εύκολα το διπλό. Η Λίτς έχει τρομερή πίεση στην έδρα της, στο Land Road. Και το έχουν πει και. Το έχουν πει. Γιατί εντάξει, οι οπαδοί θυμούνται τη Λίτς. Φοβήθηκα και του. Το Πρέστον Blackbird, ναι, αλλά η στατιστική λέει under, γιατί ακριβώς αυτό που είπε, η Πρέστον έχει ένα σερί αγώνων που πάει σερί under. Νέο προπονητή στην Blackbird. Ναι. Θέλουν και... ίσως να δείξουν κάτι παραπάνω. Συνήθως μετράει αυτό στο πρώτο παιχνίδι του Jordan Rhodes εκεί ότι... σκοράρει. Και ντέρμπι με την Cardiff. Εντάξει. Και μπαγάσα να σε ρωτήσω κάτι. Και εκεί θα πήγε. Το παρακολουθώ. Όχι, θα πήγαινε άσο, αλλά όχι από ημίχρονο. Δηλαδή έχει ένα ρίσκο αυτό. Το παρακολουθώ, την εκπομπή συνεχώς και η τρομερή εντύπωση είναι που λέει δεν παίζει ο σεντερφόρ τη στάδιο τάδε. Ναι. Όχι σε αυτές τις κατηγορίες, σε ακόμα χαμηλότερες. Και λέω, ρε του μπαγκάτσου, είναι δυνατόν δηλαδή. Έχουν μπει σε αυτή τη λογική. Από μέσα μου σκέφτομαι τώρα ποιον ενδιαφέρει αυτό, αλλά. Πολύ κόσμο, πίστεψε. Σε χαμηλές κατηγορίες. Πολύ κόσμο. Ειδικά σε χαμηλές κατηγορίες. Τι γίνεται όμως, επειδή ακριβώς σε χαμηλές κατηγορίες είναι λίγοι οι παίκτες που κάνουν τη διαφορά. Έτσι, ο ένας κάνει διαφορά. Δεν θα πω τον μπακ που έχει δύο συμμετοχές. Να σου πω γιατί μου έχει μείνει. Δηλαδή, εσείς προφανώς είστε η πιο normal, μάλλον. Η πιο ψαγμένη στοιχηματική εκπομπή που υπάρχει, όχι μόνο στην τηλεόραση και στις εφημερίδες κτλ. Εσύ τώρα, ας πούμε, την 11η της Λίντς ξέρεις. Δηλαδή. Όχι, απ' έξω δεν ξέρω. Απ' έξω όχι, όχι. Αυτό μα την πει, θα κερδίσει. Άλλο λέω, θέλω να δω. Πε, βρήκε, δεν θα σου πω. Όχι, όχι. Τον εκατομμυρίο που θα παίξουμε.
Τα έξι καλούς παίχτες της Λίντς ξέρεις. Όχι, θα σου πω τι κάνω. Ναι. Πρώτον, διαβάζω πολύ και δεύτερον, από 2-3 κατηγορίες, εντάξει, Premier League, θα δω και 2-3 μάτς ολόκληρα σερί. Αλλά από αυτές τις κατηγορίες και τις πιο χαμηλές από το BSKB, θα δω σίγουρα τη Δευτέρα τα εκτενή στιγμιότυπα. Οπότε ξέρεις τους καλούς παίκτες, ας το πούμε. Τους καλούς παίκτες τους ξέρεις και να, αν διαβάζεις. Το θέμα είναι να τους βλέπεις και λίγο. Και τα παιδιά το ίδιο κάνουν, φαντάζομαι, τα δικά σου κάτω. Ναι, εντάξει. Αυτό ναι. Ο καθένας στο αρχείο του, ανάλογα με το πρωτάθλημα ή τα πρωταθλήματα που έχει να αναλύσει, επιβάλλεται να. Αφού υπάρχει πολυτέλεια, να δεις και τώρα που σε βρήκα ως γκουρού, ερώτηση. Όχι. Είναι σωστή λογική το ότι παίρνω τη Λίντς από κοντά και την παίζω όλη τη σεζόν. Τη Λίντς, για να μην παρεξηγούμε. Την παίζω όλη τη σεζόν. Ναι. Δηλαδή, έχει νόημα να πάρω εγώ τρεις ομάδες στην Τσάμπιονς να τις ακολουθήσω, έτσι ώστε να έχω μια πιο συνολική εικόνα, μια πιο συγκεκριμένη μάλλον εικόνα και να μην χάνομαι και να τσπέρεις και κόντρα, έτσι. Και να τσπέρεις και κόντρα όταν εκεί που κρίνεις, να την πας και κόντρα. Έχει ουσία θα σου έλεγα, όχι από την ίδια κατηγορία τρεις ομάδες. Κρετή Γνάντσι 0-1. Πώς? Κρετή Γνάντσι 0-1. Όχι από την ίδια κατηγορία, αλλά μια ομάδα από κάθε κατηγορία, αν θες να ακολουθήσει 4-5 ομάδες γενικά στα πρωταθλήματα, δεν λέω τώρα για Real Madrid. Για τις μικρές Αγγλίες, λέγω περισσότερο. Για τις μικρές Αγγλίες θα έκανα αυτό. Θα διάλεγα 1-2 ομάδες στο πολύ ανακατηγορία. Μάλιστα. Ανακατηγορία. Μάλιστα. Ωραία. Άλλωστε, αν παρακολουθείς και τη φόρμα των ομάδων, μετά από την 6η-7η αγωνιστική, έχεις μια εικόνα για το ποιες ομάδες είναι σε φόρμα και συνήθως η φόρμα επιβεβαιώνεται. Μάλιστα. Λοιπόν. Προγνωστικά για το ντέρμπι, τα εισαγωγικά τα βαλοσκαρίζω, για να μην παρεξηγούμαστε. Χι ημίχρονο βλέπω στο 1.82, over ο Ολυμπιακός στο 1.5 γκολ στο 2.15 και under τα corner στο 7.5, το under στα corner περισσότερο λόγω της απόδοσης. Βλέπω τον Ολυμπιακό να βάζει 2 γκολ. Να σου πω κάτι. Αυτό πάει κόντρα με αυτό που πριν. Αφού άμα βάλει ένα, θα διακοπεί το μάτι, πώς θα βάλει. Θα διακοπεί, πρέπει μια εκτίμηση. Θα ξανασυνεχιστεί μετά. Πώς θα γίνει. Ποδοσφαιρικά, εγώ σου λέω, αν τελειώσει το παιχνίδι, ο Ολυμπιακός μπορεί να βάλει 2 γκολ. Ο Ολυμπιακός όμως μπορεί και να φάει γκολ, έτσι. Ο Μπέργκα, καλό center for, έχει παράδοση με τον Ολυμπιακό. Τα center back του Ολυμπιακού δεν είναι και τα πιο αξιόπιστα, όσο και αν στην Ευρώπη δείχνουν άλλο πρόσωπο. Σα μιλάω για την ομάδα που την ξέρω καλά. Ο Ολυμπιακός δεν έχει το δεξί back που θα σε φάει ζωντανό. Προτιμάει ο Μάρ να παίζει λίγο πιο μπροστά κτλ. Δεν βλέπω δηλαδή τρόπο που ο Ολυμπιακός μπορεί να μην φάει γκολ. Αν δεν φάει γκολ, σημαίνει ότι είμαστε σε ένα σβηστό, σε μια σβηστή νομοτροπία που να πάμε όλοι σπίτι μα αγαπημένοι κτλ. Ο καινούριος προπονητής ο ένας να είναι καλά, ο άλλος προπονητής να μην χάσει, να πάρει πρωτάθλημα. Σε παιχνίδι στην κόντρα κατά κέφαλα, ο Ολυμπιακός θα φάει γκολ. Δεν ξέρω όμως πόσα θα βάλει, έτσι. Πάμε στην επόμενη που είναι τουρλού-τουρλού προγνωστικά γιατί είναι από πολλά πρωταθλήματα μαζί. Μπολόνια Ρώμα στο Χ, Κολονία Μάιντ στο Χ επίσης, Αστέρα Τρίπολη Ατρόπιτο άσο στο 1,90 και Γιουβέντους Μίλαν άσο το ημίχρονο και όχι άσο από ημίχρονο στο 2. Θα ξεκινήσω από κάτω προς τα πάνω, Γιάννη, για να μας κάνεις και το σχόλιο σου. Ναι. Το Γιουβέντους Μίλαν, ξέρω ότι η Γιουβέντους θα μου πείτε είναι πεθαμένη, είναι αυτό, δεν πάει καλά φέτος, είναι 7η κτλ. Έχει αυτό παράδοση. Ξέρω, το παίζεις. Ξέρω, το παίζεις. Όχι, δεν ξέρω. Είναι τότε 4, γιατί δεν έβαλες. Είναι γιατί 4 σημεία, πώς το λένε, προτινόμενα. Προτινόμενα. Πάρτα εσύ και κάνω ό,τι θέλεις. Ποιος ψηφίζει. Η Γιουβέντους η φανέλα στα παιχνίδια με τη Μίλαν είναι αυτή που είναι ο ταβατζής του παιχνιδιού, ο ταβατζής της έδρας. Πολύ δύσκολο. Η Μίλαν, στα τελευταία παιχνίδια έχει λες και έχει ξυπνήσει ξαφνικά. Εντάξει, αλλά και η Γιουβέντους άρχισε και βρίσκει τα πατήματά της. Εγώ άσος, αλλά βέβαια σε τιμές που κυκλοφορούν στο 1,60 για άσος στο 90 λεπτό είναι χαμηλή, αλλά νομίζω ότι θα το πάρει το μάτι. Γι' αυτό πάω στο ημίχρονο, για το 2. Για να τσιμπήσει λίγο παραπάνω απόδοση. Ναι, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος θεωρώ κολόνα του δελτίου αυτού τον άσο του Αστέρα. Ο οποίος έχει και πολύ ωραία και πολύ τεχνική ομάδα ο Αστέρας. Έτσι, από τη μέση και μπροστά παίζει και ωραίο ποδόσφαιρο. Έχει τρώσει. Κολονία Μάιντς Χ είναι περίπτωση Μπανταχώθ και τα λοιπά. Όποτε και να παίζανε Χ θα αρχόντουσαν. Στη Γερμανία αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Αυτές οι δύο, γκολ, πρόσεξε, αυτές οι δύο είναι και ιδιαιτερότητα διότι δεν έχουν και τον γκολ εύκολο. Ούτε η Κολονία ούτε η Μάιντς. Είναι ειδικά η Κολονία στην έδρα της. Και τον Μπολόνια Ρώμα Χ μην εκπλαγείτε. Έχει δύο καλά παιχνιδάκια η Μπολόνια σερί. Η Ρώμα γενικά έχει ελλείψεις. Δεν ξέρω τελικά αν θα παίξει ο Ζερβίνιο ή όχι. Έχουμε και Μπαρτσελόνα. Μπράβο. Έχουμε και Ντερόση που δεν παίζει. Είναι ο Σάλαχ, όχι ο τρομοκράτης ο Σάλαχ. Είναι συνωνυμία. Και αυτό τρομοκράτης. Και αυτός τρομοκράτης. Σε 10 λεπτά το καταλάβεις. Ναι, γιατί να μην έρθει ένα χιναράκι ωραίο αυτό. Δεν βλέπω τον λόγο για όχι. Εγώ δεν ωραίο, το βρίσκω, αλλά δεν το 350. Για ένα στήριγμα, ρε παιδί μου, μάλλον για ένα ζητούμενο σε ένα σύστημα, μια χαρά είναι η απόψη. Τι έχει κι άλλες.
Πάμε, ο αγαπητικός του Θαλάμου. Ωραίο. Είδες πώς τα αναγνωρίζει. ΠΑΟΚ Πανετολικός over 2,5 στο 2,15. Σεντετιέν Μαρσέιγ διπλό στο 2,60. Μην βιαστείτε να σχολιάσετε, θα σας πω το Μίτσελ λόγο. Καλή ανάλυση. Μίτσελ, διπλό στο 1,80. Τριλάρα. Και κορυφή Μπασάντο Χ. Ξεκινάω από κάτω. Έφεση στις οπαλίες της Σάντος. Είναι ένα σημείο που νομίζω θα βγει. Η Λάρισα θα έχει και κόσμο με στην Καλυθέα. Καλή ομάδα έχει φέτος και η Λάρισα. Θα παίρνει τα παιχνιδάκια όλα. Θα τα πάρει τα παιχνιδάκια και πιστεύω και η απόδοση του 1,80 είναι υψηλή. Το Σεντετιέν Μαρσέιγ, μην βιαστείτε να μου πείτε ότι η Σεντετιέν είναι καλύτερη ομάδα κτλ. Η Σεντετιέν πάει χωρίς στόπερ σε αυτό το παιχνίδι. Έχει τρεις τραυματίες. Επίσης θεωρώ ότι στη Γαλλία αυτή την αγωνιστική λόγω της συναισθηματικής φόρτισης που υπάρχει θα έχουν πολλά περίεργα αποτελέσματα. Ο κόσμος είναι επηρεασμένος και θα δείτε ότι θα παίξει πολύ και το χ στις αγωνιστικές αυτές της Γαλλίας. Πες την αλήθεια όμως τώρα ότι θες να σώσεις και το Μάρι. Θέλω να σώσω και το Μάρι του Μίτσελ. Επίσης, λοιπόν. Και ολοκληρώνω με την λατρεμένη μου ομάδα εκτός του Ολυμπιακού, την ομάδα που μας κάνει περήφανο στα πέρατα της γης, όπου και να ταξιδέψει, τον ΠΑΟΚ, ο οποίος πιστεύω ότι εύκολα, έστω και δύσκολα, θα φέρει ένα over με τον Πανετολικό. Δεν ξέρω αν θα κερδίσει. Δεν παγάσα κορυφή Μπασάντος τώρα για να στην πατήσω όπως τον κέρδισε. Τέταρτος με 17ο. Τι θέλει. Όχι, δεν βολεύει κανένα από τους δύο σοπαλία. Α, αρχίσαμε τα βολέματα. Μα δεν βολεύει κανέναν. Ακόμα αν τα παίζαμε με τα βολέματα, θα είχαμε γύρω στου 54 βαθμού. Και την κυνηγάνε με 53-4 και η κορυφή μα πέφτει. Θοδωρή, η Σάντος παίζει την άλλη εβδομάδα στον πρώτο από τους δύο τελικούς κυπέλου με την Παλμέρας. Και ο κάτοχος του κυπέλου βγαίνει και αυτός με τα δώρα. Ναι, αλλά με την τέταρτη θέση που έχει. Ακούστε, με την τέταρτη θέση που έχει όμως, αν κερδίσει. Την εξοφανίζει και έχει τρεις αγωνιστικές για το φινάλε, ναι, αυτή και άλλες δύο. Και ο τελικός είναι διπλός. Ναι, μα έκανε χει συνέδρα της, μας κουβάδιασε προχθές με τη Φλαμέγκο. Όντως. Ας κέρδιζε με συνέδρα. Άρα τελικά που κατέληξες. Ότι δεν θα φύγει. Μην το παίξει όσο, αλλά δεν θέλω να το πάω στην επόμενη κάρτα. Σε στηρίζω, θα πάρω την ίδια κάρτα να παίξω αύριο στην εκπομπή. Όχι, μην κάνεις όλα. Με τον ίδιο τίτλο σε παρακαλώ. Έτσι, θα την πάρω από τα παιδιά. Είναι ουραλής και η Καλυθέα με διπλό να την παίξει, δεν μπορείς. Γιατί γιατί Μαρσέιγ θα φωνάξει, γιατί Καλυθέα. Έτσι για να ηρεμήσω έλεγε η ταινία, πού να τη βρείτε, δεν τη θυμάστε ποια είναι. Την Μποκολή. Όχι, όχι. Είναι την ταινία Hooligans. Hooligans. Έτσι για να ηρεμήσω. Έδιρα 10 που λέει, μετά έδιρα άλλους 5 και μετά έπαιξα και μία έτσι για να ηρεμήσω το βράδυ, λέει. Για να χαλαρώσει. Εντάξει, λοιπόν. Ντέρμπι στο Βουκουρέστι, Δυναμό Θεάου, πάμε στο διπλό. Τότε να μου West Ham Χ2 στο 2,32 και Λαμία Παναχαϊκή λόγω εντοπιότητας στο 1,70. Το τότε να μου West Ham, εμένα μου αρέσει η West Ham φέτος. Δεν είμαι ο μόνος, φαντάζομαι. Και εμένα μου αρέσει η Ντικρόφορντ, δεν πρέπει να. Καλά, η Ντικρόφορντ είναι πατσούρα τώρα. Ναι, παιδί μου, μου άρεσε ενώ. Πήγε βάλε μια τσέρι που είχε τώρα λέει να είναι κοντά στα χρόνια του. Δεν πιστεύω ότι αν ψάχνει μια έκπληξη σε αυτό το στοίχημα, μπορεί να αγνοήσει τη West Ham που είναι μια ομάδα δυσκολοκατάβλητη που πάει να παίξει την Τότεναμ. Δεν πιστεύω εγώ ότι μπορεί να την αγνοήσει. Μπορεί να φάει 4 γκολ, αλλά εγώ θα πάω στο. Άμα φάει 4, θα λε τι το είχα πει. Και η Στεάουα είναι μεγάλο νταβατζή στο ντέρμπι με την Δυναμό. Στη Ρουμανία πρώτη είναι η Άστρα. Στη Ρουμανία, άμα θέλει, στείλουν και τα Άστρα και όραμα. Και τα φώτα υπάρχουν δηλαδή. Με την Λίτσα πατέρα. Μου λες εσύ τώρα, δηλαδή άσχημα. Πάμε λοιπόν και στην τρίτη κάρτα γιατί ο κύριος κάνει μόνο φασαρία. Ναι. Και χορύπανση. Έτσι. Τα κίτρινα τσακάλια μας άνε σίδερα λέγεται. Κάρτα από την ίδια ταινία. Από ταινία είναι, από ταινία σαν. Γιατί και συνεφίλ. Ήταν από τότε που πήγαινε επειδή σε ανάγκαζε το λατρεμένο στο βίντεο να πηγαίνει σινεμά συνέχεια. Ουντινέζε Σαμπτόρια λοιπόν διπλό στο 3-10. Τζένα Σασουόλο Χ στο 3-15. Και Κάρπη Κιέβο άσο στο ημίχρονο με κρεμάσετε ακόμα στο 3-20. Η Κάρπη αν δεν κερδίσει και αυτό το παιχνίδι, τουλάχιστον αν δεν πάρει αποτέλεσμα, πέσει από τώρα στα λεποριάδικα. Δηλαδή κρίμα αυτή η κατάσταση. Εν τω μεταξύ έχω βαρεθεί Γιάννη και αυτές τις ομάδες που τα δίνουν όλα για να ανέβουν σε όλα τα σπορ, σε όλες τις κατηγορίες. Και δεν καταφέρουν τίποτα. Αίμα και άμμος με το μαχαίρι στα δόντια κτλ. Και ανεβαίνουν στην πρώτη εθνική και πρρρρ μετά. Και μετά αράζουν. Τελειώσαμε. Πιστεύω το Μοντέλα σαν προπονητή, ο οποίος ανέλαβε τη Σαμπντόρια, μου άρεσε και σαν παίχτης. Και θεωρώ ότι κάνει δουλίτσα. Αεροπλανίνο, Αεροπλανίνο, ακριβώς. Νομίζω ότι αυτή για τη Σασουόλο ήθελα να πω. Επειδή κάνει καλή πορεία και σε κάποιους μπορεί να ξενήσει το Χ, δεν θεωρώ ακόμα ότι Σασουόλο έχει το ειδικό βάρος να παίρνει παιχνίδια σε έδρες σαν τη Τζένα. Λούκι Φεράρι, μάλιστα. Ναι. Και θα σας βγάλω λίγο από τα Βαλκάνια, από τη βαλκανική σας μιζέρια με την τελευταία μου κάρτα. Ναι. Να ταξιδέψουμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού με τη βοήθεια του φίλου Νίκου Σκαρή, διότι εμείς έχουμε εδώ, Γιάννη μου, προγνωστικά που δεν θα δεις σε καμία άλλη στοιχηματική εκπομπή. Θα δεις προγνωστικά για το NFL. Γιατί ποιο σου δεν έχουν Έχουν εδώ πέρα. UFC και πυγμαχία δεν έχετε. Πυγμαχία δεν έχουμε.
Μόνο έχει όταν βαράει καμιά ξοφάλιση ο Βραμίδης με τον Παπατσούρη. Αλλά... Λοιπόν, με τον Παπατσούρη πρέπει να πάμε λίγο μου στο NFL, σε παρακαλώ. Yeah. Να το. Έχουμε λίγο... Μπράβο, δεν είχες δίκιο ο Νίκο τελικά. Είχες δίκιο γιατί ο Νίκος σωστά το παιδί μου είπε να βάλω τις κάρτες ανάποδα. Του έκανα εγώ ένα μάθημα τηλεόρασης, ναι. Αλλά τελικά βλακίες του λέγα. Έπρεπε γιατί έπρεπε να βάλω την κάρτα στο μεγάλο παράθυρο. Αυτό ούτε στον οθαλμί αντρού. Αν μπορούμε λίγο να διορθώσουμε τώρα, αλλιώς πάμε με την κάρτα φουλ. Ας πούμε όμως ότι Denver Chicago το βλέπουμε στο διπλό, Ιντιανάπολη Ατλάντα στο διπλό επίσης, St. Louis Ravens, Baltimore Ravens στο διπλό. Είναι μια κάρτα αυτή που είναι μόνο το NFL, γιατί από κάτω πάμε στο box. Από τα λίγα που γνωρίζετε, φαντάζομαι, η NFL, εσείς που να τίποτα, ξέρετε. Ιδέα, από το παιχνίδι το λακκαρνανίδι. Ιδέα, σκοτάδι, ναι, ιδέα το λέω. Το λέω. Σκοτάδι μαύρο, όμως για κάποιους οι οποίοι θέλουν να παίξουν. Μεγάλη σημασία σε αυτό το παιχνίδι έχει ο λεγόμενος quarterback. Ο παίχτης δηλαδή ο οποίος κάνει όλο το παιχνίδι. Ο καλός quarterback. Ο τέταρτος. Οι υπότιτλοι λοιπόν δεν μπαίνουν. Ο καλός playmaker, ας το πούμε έτσι. Αμέσως δίνει προβάδισμα στην ομάδα του. Μιλάμε λοιπόν για τρεις ομάδες που τις δίνουν σαν στη Γαλλία. Στη Γαλλία είναι πολύ επηρεασμένη πάντως. Είναι πολύ επηρεασμένη. Δεν βάζουν εγώ. 4-0 δεν τη ζώνουν με την Κλέρμον. Βάζουν και στον ύπνο του. Πάμε στο μεγάλο πυγμαχικό αγώνα τη Κυριακή. Middleweight είναι. Σαούλ Αλβάρες εναντίον Μιγγέλ Κότο. Μιλάμε για τη ζωντανή ιστορία του box αυτή την κατηγορία, τον Κότο. Ρίξε μια κάρτα, Χιθανάση, όποια να είναι. Μπράβο. Εκτός πραγματικότητας οι κάρτες. Η μόνη πρόβλεψη που μπορώ να κάνω εγώ είναι ότι θα πάμε πάνω από τους 11,5 γύρους όσον αφορά το παιχνίδι αυτό, που δεν είναι αυτή η κάρτα που βλέπουμε. Την έδωσε συναντή, όχι. Όλος ο πλανήτης βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, ασχολείται με αυτό το πυγμαχικό μάτς. Ναι. Γίνεται στο Mandalay Bay, στο Las Vegas, μες στο καζίνο. Μεξικάνος ένας, Mayweather Pacquiao που μου λέγες και τα λοιπά. Καλά, Mayweather Pacquiao είναι μία στο Mayweather, ναι. Τώρα τα έπαθλα εκεί είναι... Ξέρω, τα διάβαζα, 300 εκατομμύρια και τα διάβαζα. Και το Cotto Alvarez αυτό είναι ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Βέβαια και οι δύο έχουν την ατυχία στα κιλά τους να είναι ο επόμενος υπερήρωας της πυγμαχίας, ο Καζακστανός Γενάτι Γκολόβκιν, ο οποίος είναι ο νέος Mayweather, για να το πω έτσι, απλά να το καταλαβαίνω. Δεν θα γίνεις ποτέ boxer, γιατί είσαι αποθυμένο, σε βλέπω. Δεν θα γίνεις ποτέ. Τώρα θα γίνεις 43 μου. Είσαι βράδυ κίνητος. Κατάλαβα. Όχι, το λέω γιατί ό,τι τα λες όπως νομίζεις έχεις ένα όνειρο, θα είσαι ο νέος τέτοιος. Εκεί υπάρχουν και ειδικά στοιχήματα, γιατί άκουσα που έλεγες... Βεβαίως, γύρι κυρίως. Οι περισσότεροι παίζουν με τους γύρους. Με πιτά. Είναι γενικά εύκολο στο box, αν... Ξέρεις πώς αγωνίζεται ένας πυγμάχος και είναι το πυγμαχικό του στυλ, να προβλέψεις τουλάχιστον πόσο μακριά μπορεί να φτάσει. Θα φτάσει. Σε αυτές τις κατηγορίες και σε αυτά τα κιλά και σε αυτό το επίπεδο το νοκάουτ είναι δύσκολο έτσι κι αλλιώς. Ναι. Δηλαδή είναι δύσκολο να μην πάει το παιχνίδι στα 12 και για λόγους τηλεοπτικούς και για λόγους sponsoring. Αλλά όταν... όλα αυτά αν τα βάλεις μαζί, ναι. σκεφτόμενος λίγο πονηρά και ελληνικά, λέω ότι εύκολα αυτό μπορεί να τρυπήσει. Έτσι, δηλαδή... Ναι. Δύσκολο εκεί γιατί οι αθλητές αυτοί είναι πολύ κοντά. Δηλαδή το Pacquiao με η Mayweather δεν μπορούσε να τελειώσει τον δεύτερο γύρο. Όπως λέμε με τις υποδρομίες. Με τις υποδρομίες έχει βγει πολύ νερό, το κράτησε τον είδα και τα γνωστά. Λοιπόν, πάμε και στο UFC για να ολοκληρώσουμε. Το κούβουν τα πέταλα. Το UFC φαντάζομαι ότι γνωρίζετε ότι είναι το πιο ευπόλυτο προϊόν αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Τι είναι αυτό? Το UFC είναι το κλουβί, το MMA το που λέμε. Α, λοιπόν, τώρα. Έχουμε λοιπόν UFC στο Μοντερέι. Γι' αυτό την ξέρει τη Μοντερέι. Γιώργες εναντίον Πέρεζ άσο στο 1,72. Και Ράμους Ερέρα άσο στο 1,58. Και τα δύο σημεία είναι ψηλοσίγουρα. Ο Ράμος θα μας απασχολήσει και στο μέλλον. Είναι από τον Παναμά ο Ράμος. Πολύ δυνατό παιδί. Στη Διόρυγα δούλευε. Είναι μεικτό. Δούλευε στη Διόρυγα από τα καράβια. Είναι μεικτό αυτό. Ναι, με ορίστε. Να το. Να φάνε και εγώ το γονέο. Ναι, θέλω να πω δηλαδή. Θες να σου πω πόσο πληρώνει η Bud Light για το κέντρο του ring, να σε πιάσει τεταρτέο πυρετό. Ναι. Θες να σου πω. Ναι, με. 1 εκατομμύριο, 1,5 εκατομμύριο. Μάλιστα. Θες να σου πω πόσο. Τι ξύλο έπαιξε η μπήρατε κάτε με την κορώνα έξτρα για να πάρουν το κέντρο του ring στο Κανέλο Αλβάρες, στο Κότο Αλβάρες. Μην το συζητήσει. Κατάλαβα. Χαιρετίσματα. Και εμεί εδώ ασχολούμαστε. Ναι. Βέβαια... Μεικτές πολιτικές τέχνες. Μίξτε μας αλλάξτε. Λοιπόν. Εντάξει, μας έχεις πει. Θα τα λέμε αυτά. Όχι, είναι και πολύ της μόδας. Είναι πολύ της μόδας. Εδώ μπροστά σου. Μην κάνεις διαφήμιση. Αυτά. Ωραία. Τέλειωσες. Ναι, παρακαλώ. Α, ωραία. Τι γίνεται. Πώς πάει. Καλά. Εσύ πώς είσαι. Λοιπόν, για πες μας, Γιάννη, εσύ τώρα. Ποιες ομάδες θα επέλεγες, έτσι όπως έρχονται στο μυαλό τώρα, ναι. που έχει διαβάσει σίγουρα για το Σαββατοκύριακο, ναι. δεν το συζητάμε. Ναι. Καταρχήν, κάτι άλλο να σε ρωτήσω πρώτα. Ναι. Πότε καταλήγεις τι θα παίξεις, εσύ που παρακολουθείς τα πρωτάθλημα. Να ζεσταθεί ο κοντός. Βασικά, πότε αποφασίζω. Ναι. Δηλαδή, περιμένεις και την τελευταία ώρα. Δηλαδή, πριν την εκπομπή, ναι. Α, ναι. Πριν την εκπομπή. Ναι, γιατί ξέρεις, οι παίχτες που δεν έχουν συνηθίσει να παίζουν στοιχηματικές, πάνε στο πρακτορείο και
θέλουν να παίξουν όλο το Σαββατοκύριακο. Βασικά τι γίνεται. Αυτό το έχω αποβάλει εδώ και λίγο καιρό. Λίγο καιρό, έτσι. Είναι πολύ μεγάλη παγίδα να ξεκινάς το κουπόνι από την Παρασκευή το βράδυ και να πηγαίνεις. Πάμε και Σάββατο πρωί. Πρόσεξε τώρα τι θα κάνει. Για να το δω. Πάμε και Σάββατο μεσημέρι. Αυτό έκανα. Έτσι, μη τι δεν το έκανε. Εντάξει, χαμηλά δεν μπορούσε να πάει. Έρπιτε, δεν γίνεται. Από πίσω. Λοιπόν, έλεγα ότι είναι δύσκολο να παίζει Παρασκευή βράδυ, Σάββατο πρωί, Σάββατο μεσημέρι, Σάββατο βράδυ, Κυριακή πρωί. Δηλαδή. Χάνει καταρχήν πολλά. Χάνει πολλά και χάνεσαι. Ναι. Χάνει και χάνεσαι. Είναι δεδομένο. Έτσι. Βέβαια, το ότι χωρίζει σε ζώνες τα παιχνίδια, καμιά φορά δεν σε βοηθάει για να έχει καλύτερη χημεία. Δηλαδή δεν σε βοηθάει. Μα χάνεσαι όλο το κουπόνι, δεν γίνεται τώρα. Δηλαδή, ναι, αλλά τώρα πρόσεξε γίνεται. Πες ένα γκρουπ Σάββατο πρωί, έτσι. Ναι. Θα κερδίσεις, ωραία, με τα κερδισμένα πάω να επενδύσω να παίξω Σάββατο απόγευμα. Ναι, ναι, ναι. Θα χάσεις, όχι, τα χάσα πάνω να ρεφάρω Σάββατο βράδυ. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Αυτό. Θα βγεις χαμένο. Το καταλαβαίνω, αλλά στη χημεία που είναι το σημαντικότερο πράγμα. Σε αυτό το αυτό πράγμα. Είναι σημαντικότερο. Δηλαδή, το τι θα. Αν να βρει 300 παιχνίδια τα 4 που θα επιλέξει. Είναι δύσκολο. Είναι σπάζω κεφαλιά. Είναι δύσκολο. Αυτό. Αλλά εκεί είναι και η μαγιά. Εκεί, ναι, να έχω παρατηρήσει ότι υπάρχουν πολλοί παίχτες. Δηλαδή, παίχτες τώρα, σαν και εμένα, ενώ που είναι ερασιτεχνικής κατάστασης. Οι οποίοι πιο εύκολα πιάνουν σε μέρες που έχει λίγα παιχνίδια. Δηλαδή, αυτό Δευτέρα, είναι κανόνα. Ναι, Δευτέρα που αυτό έχει 5 μάτς και τα διαβάζει καλύτερα. Ή επιλέγει από λιγότερα παιχνίδια. Και πρόσεξε, υπάρχει μια λανθασμένη άποψη. Σου λέει ο τηλεθεατής, τώρα που έχει εθνικές ομάδες, Γιάννη, περάσανε όλα στις μικρές Αγγλίες. Ναι. Έτσι. Δεν περάσανε όλα στις μικρές Αγγλίες. Ναι. Απλά έκανες focus εκεί επειδή ναι. δεν χάθηκες. Και δεν ασχολήθηκες. Σωστά. Στη ζούγκλα του κουπονιού, σωστά. Σε κανονικές συνθήκες. Λοιπόν, ωραία. Ο Γιάννης μας έκανε μια εκτίμηση. Μου απάντησε στο. Έχεις κάποιες ομάδες που είναι grande favori για σένα αυτό το Σαββατοκύριακο. Από αυτά που έχεις. Grande favori, όχι, θα παίξω. Grande favori, τεμπορικά τη Juventus. Ναι. Το Αγγλία θα παίξω τη Σουόνση, παίζει με την Bournemouth, δεν έχει άλλα περιθώρια. Παίζει με στο Liberty, νομίζω θα κάνει νίκη. Η Bournemouth είναι νεοφώτιστη και αρχίζει και βιώνει έτσι τις δυσκολίες της κατηγορίας και έχει και πολύ μικρό budget για να σταθεί. Αγγλία κάτι άλλο. Θα πήγαινα στο Under νωρίς, το Watford Manchester United. Γιατί... Under τι εννοείς, Under 2. Under. Η Watford προσέχει πολύ, ειδικά στην έδρα της. Η Manchester United είναι χωρίς Rooney, χωρίς Martial. Το πες αυτό και με... Έτσι, αυτό και προέρχεται και από 4 σερί 0-0, 5. Ναι, ναι, έχει 0-0 αβέρτα, ναι. Ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα το ξεχάσει αυτό. Εντάξει, ας κερδίσει 0-1 να το πιάσουν και σωστά, ωραίο. Λοιπόν, Κυριάκος Μελίδης μαζί, ο κοντός που λέει ο Ηλίας, θα μας μιλήσει για μπάσκετ ο κοντός, ο ψηλός. Ο Κυριάκος είναι νέος συνεργάτης της εκπομπής. Καλησπέρα. Σε βάλαν στην εντωμεταξύ στα μέτρα του Ηλία. Πρέπει να μπορεί να σε φάει κιόλας έτσι όπως σε βλέπω. Λοιπόν. Και πριν πάμε σε σένα, να πω κάποια αποτελέσματα που είναι σε εξέλιξη. Μίντρες Βροκιού που είναι 0-0. Μάλλον τώρα ξεκινάει αυτό. Τώρα, ναι. Πεσκάρα Βελίνο έχει ξεκινήσει 0-0. Στη Γαλλία, στη δεύτερη Γαλλία, η Ντιζόν νίκησε 4-0 την Κλερμόν. Κρετέ Γνατσί είναι 0-1. Όχι, νίκησε, είναι 45 βλάκια, είπα. Και Τούρε Βιάν είναι 1-0. Τρία μάτσα έχει βγει Γαλλία αυτή την ώρα. Νις Λιόν επίσης ένα μάτς που εγώ το έχω δώσει. Πονηρό. Θα το παίζα ισοπαλία. Είναι 0-0 στο 15. Αυτά προς το παρόν. Τα υπόλοιπα είναι πιο μετά. Και Γάντι Βέστερ είναι 1-0. Αμβούργο Ντόρμουντ. Αμβούργο Ντόρμουντ έχει ξεκινήσει αυτό. Είναι 0-0. Ναι. Δεν έχει ξεκινήσει, τώρα ξεκινάει. Λοιπόν, μπάσκετ, μια και λέμε για μπάσκετ, ξεκινάει ο Παναθηναϊκός σε λίγο λεπτά. Ξεκίνησε. Τώρα, έτσι. Ξεκίνησε. Ξεκίνησε. Ωραία. Το κάνει το συνέξι. Ναι. Τι? Το κάνει το συνέξι. Λογικά λόγω ΑΚΑ. Ναι, δεν πειράζει. Ναι. Λόγω ΑΚΑ, ναι. Είναι αλλά... άλλη ομάδα όμως. Παρακολουθείς μπάσκετ, δεν βλέπεις. Ναι, ναι, φέτος που έχουμε και καλή ομάδα παρακολουθείς. Ναι, να σου πω, είδες ότι είναι άλλη ομάδα όμως ο Παναθηναϊκός του ΑΚΑ. Δηλαδή λειτουργεί η έδρα πια. Ναι. Που παλιά δεν το είχε, έξω ήταν πιο καλός. Αλλά αυτό είναι και ένα κόμπλεξ που έχει. Τι? Έχει δημιουργήσει κόμπλεξ. Τώρα, φέτος. Ναι, όντως. Όχι μόνο φέτος και τα προηγούμενα δύο χρόνια, εντάξει. Δηλαδή μετά τον Ομπράντοβιτς και τον Μπεδουλάκη την πρώτη χρονιά που έκανε κάποια σημαντικά διπλά. Δύσκολα έχει... κέρδιζε εκτός, λες. Ναι, δεν είχε και την ομάδα όμως. Ναι. Δηλαδή δεν είχε και το υλικό, εντάξει, στις δύο τελευταίες μέρες. Σίγουρα, ναι. Αλλά τώρα δεν, κάνει κάποιες γκέλες. Δηλαδή δεν επιτρέπεται. Κάνει εκτός, κάνει μόνο γκέλες. Ναι, αυτό, όχι εννοώ. Αυτό, ναι. Κοίτα, να χάσεις τη Βαρκελόνη, χάνεις. Δεν είναι ότι χάνεις μεγάλη διαφορά. Το στην Πολωνία τώρα να μην κερδίσεις είναι γκέλα. Αυτό λέω. Αυτό λέμε. Γι' αυτό λέω ότι και να μην έχεις ομάδα, τη Ζελόνα Γκόρα την κερδίζεις. Είσαι Παναθηναϊκός. Αυτό. Τι έχεις ετοιμάσει εσύ, NBA κυρίως ή όχι? Τώρα, από εδώ έχω ετοιμάσει κάποια έτσι, προγνωστικά για τον μπάσκετ. Δεν είναι μόνο NBA, είναι και δύο μάτς. Κάρτες έχεις δώσει, κάρτες. Έχω δώσει κάρτα. Μπράβο, ωραία. Για πάμε. Απλά λοιπόν, ελληνικά βλέπω.
Ναι, έχουμε και το γήπεδο του ποδοσφαίρου εδώ από ναι, πίσω. Ναι, φοβερή επιτυχία, δεν την αλλάξαμε. Σωστό. Λοιπόν, έχουμε τον Απόλλωνα Πατρών με τον Αρκαδικό σε ένα ντέρμπι έτσι πελοπονησιακό που υπάρχει. Και έχουμε δώσει το διπλό στον νικητή πρώτης περίοδου. Ναι, αυτό είναι ειδικό στοίχημα. Αυτό βέβαια. Είναι ειδικό στοίχημα. Είναι ναι, σαν να πας στην εκκλησία και να πεις κάνω σταυρό μου να το πιάσεις. Στο 2.35, αλλά και τα δύο μάτς που έχουμε δώσει, γιατί έχουμε δώσει και το Ρέθινο με τα Τρίκαλα διπλό στο ημίχρονο, 2.40, είναι και τα δύο μάτς αυτά, δηλαδή τελικό είναι άσος. Ναι. Ξεκάθαρα. Και γιατί, αλλά, πας, και γιατί πας στο διπλό, δηλαδή ξεκινήσουμε. Πάω στο διπλό γιατί έχει πολύ χαμηλές αποδόσεις ο άσος. Καλά, αυτό δεν είναι λογική. Ας πω εγώ ένα που δίνει 300, δεν θα έχω ποτέ. Αν δεις παρακάτω τα... Εντάξει, τα έχει ζυγίσει το παιδί μου. Ωραία, και σου λέει εντάξει. Πάντως, μιας και μιλάμε για μπάσκετ και πριν συνεχίσεις, οι ανατροπές στο μπάσκετ είναι ένα ωραίο στοιχηματάκι, δεν είναι. Δηλαδή, μέχρι το τελικό, ναι. Δηλαδή, ειδικά όταν τα παιχνίδια ντέρμπι, εύκολα είναι να κερδίζει ο ένας με δύο πόντους και να χάσει μετά. Εύκολα. Αλλά είναι δεν δίνουν αποδόσεις όμως. Στοιχηματικά είναι ύπουλο άθλημα. Ναι, δηλαδή, και τι δίνουν, 2-7, πόσο δίνουν, εκεί δίνουν κάπου. Το μπάσκετ δεν προτείνεται γενικώς για στοίχημα. Καλύτερα δηλαδή να το κάνει. Όχι, όχι. Στα τελικά ή στα χάντικα που αυτό που είναι τζογαδόρικο είναι το over στους πόντους, όπως αντίστοιχα και στο ποδόσφαιρο. Τώρα από εκεί και πέρα και είναι και σημαντικό γιατί πλέον και στον Οπαπούς και στις εταιρείες του διαδικτύου έχεις και την αβάντα της παράτασης. Mm-hmm. Δηλαδή μετράει τελικό αποτέλεσμα. Ναι, σωστά. Α, είναι μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή. Ναι, όπως και το over γιατί... Κάτσε δεν έχει χι τελικό. Όχι, είναι όταν δεν παίξεις όμως το handicap, έτσι, στην παράταση. Για όταν παίξεις handicap δεν μετράει παράταση, δεν μπορεί. Δηλαδή λέει νίκη με 3 έως 6 πόντους. Ναι, και μετά πάει στην παράταση. Προφανώς. Εγώ σου λέω για απλή νίκη. Ή μπορεί να παίξει και θα πάει δεμάτια στην παράταση. Μάλιστα. Ωραία. Για συνέχισε, Κυριακό. Από εκεί και πέρα έχουμε μετά NBA. Ναι. Το οποίο παίζεται τώρα τα ξημερώματα του Σαββάτου. Ναι. Και έχουμε το Memphis με το Houston. Βάλτε την κάρτα προ τα φούλ να τη δούμε. Ναι. Ωραία. Έχουμε του Memphis Grizzlies. Βάζουμε και τι κάρτε σωστέ. Μπράβο. Houston Rockets. Ξυπνάει ο Θανάσης που και πού. Πες και κανένα μπράβο. Άντε τα παιδιά. Ξυπνάει ο Θανάσης που και πού. Ξυπνάει. Άμα περάσει η ώρα, είναι από τον καφέ, του έρχεται. Πάμε. Ναι, έχουμε τους Memphis Grizzlies με τους Houston Rockets που είναι στο διπλό. Νης λίγο να μην. Εδώ έχουμε λίγο πιο στάνταρ πράγματα, έτσι, έχουμε τελικά. Denver Nuggets με Phoenix Suns είναι στο διπλό, γι' αυτό στο 1.52. Να, Nuggets που λέγανε κάποτε μια διαφήμιση, ναι. Για πούμε. Και Minnesota Timberwolves με Detroit Pistons στο διπλό στο 1.62. Πέρυσι είχα ασχοληθεί λίγο με το NBA προς το τέλος που ήταν την Golden State, δηλαδή είχαν κάποιες φορές. Πολύ, πέρυσι και... Δηλαδή ήταν κάποιες ομάδες όντως που τους κοπανάγανε και επιβεβαιωνόταν όλα τα χαρτικά. Πρώτη φορά όμως ακούγες την ομάδα αυτή. Όχι ρε, τρελός είσαι. Έλα, μπασκετικός είμαι, μην ασχολείσαι. Όταν εσύ ακόμα δεν ήσουν αγέννητος. Επειδή είσαι Παναθηναϊκός. Γιατί. Που άμα δεν είμαι μπασκετικός, επειδή είμαι Παναθηναϊκός, τι θα είμαι. Δηλαδή μην τρελάθουμε, συγγνώμη. Και ήταν και η πρώτη ομάδα που είχε βάλει κοντομάνικο αντί το πυραντάκι. Όχι. Η Golden State. Ναι. Η φανέλα του ποδοσφαίρου. Ναι, νομίζω πως ναι, στο NBA. Τι άλλο έχει να μας δώσει, και ακόμη δύο ματσάκια από την Ισπανία αυτά, την Κυριακή είναι αυτά τα ματς. Λαμπράδες και τέτοια, τι είναι αυτά. Λαμποράλ Κούτσα με την Μπαρτσελόνα στον Άσο νικητής πρώτης περίοδου και εδώ έχουμε ειδικό σχήμα. Πάλι πας ανάποδα, γιατί προφανώς δεν είναι πολύ το διπλό. Ναι, το διπλό δίνει 1-10. Το θυμάμαι ακριβώς, αλλά δίνει πολύ λίγο και το πάμε έτσι γιατί υπάρχει εδώ και η αβάντα του Μπουρούση, ο οποίος έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά και ξεκινάει πολύ δυνατά και στα μάτς τα φετινά γενικώς. Τον έβλεπα και χθες. Και είναι και η Σεβίλη με την Μπιλμπάο. Εντάξει, εδώ είναι δώσαμε μια χαμηλή απόδοση στον Άσο το 1.90. Είναι ένα μάτς αμφίροπο γενικώς. Μετά, μάλιστα. Ωραία, είδαμε και κάτι από μπάσκετ. Τα ισπανικά έχουν και πολύ over συνήθως. Δεν το ξέρω, συγγνώμη. Πολύ όμορφα τα ισπανικά. Ήθελα να ρωτήσω τον Γιάννη κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο που παίρνει στοίχημα στο διαδίκτυο. Με τα Capital Control, τι διαφορές, τι. Υπήρχε θεματάκι. Αυτό λέω. Έχει ξεπεραστεί, πιστεύεις τώρα. Ναι, το έχει ξεπεραστεί. Δηλαδή, παίζεις πια μόνο με προπληρωμένη κάρτα όμως, έτσι δεν είναι. Ναι, δηλαδή δεν υπάρχει. Μάλλον υπάρχουν ελάχιστες εταιρείες, μια ελληνική που ξέρω εγώ, που παίζεις κανονικά από το λογαριασμό σου. Στοιχηματικές εννοείς, που το αποδέχονται. Στοιχηματικές. Αλλά οι περισσότερες δέχονται μόνο προπληρώμενοι. Έτσι δεν είναι. Ωραία. Έχεις κάνει ποτέ, υπάρχουν κίνδυνοι, εννοώ με αυτά τα συστήματα με τις προπληρωμένες κτλ. Για να πάρει τα λεφτά του κάποιος πίσω. Έχεις διαπιστώσει κάτι πρόβλημα. Στη διαδικασία. Στη διαδικασία πάντα θα υπάρχει. Στη διαδικασία, ας πούμε, να σου πω ένα απλό παράδειγμα. Μου είχε εμένα την περασμένη εβδομάδα. Εάν κάνεις μια κατάθεση μέσω μιας εταιρείας που έχει προπληρωμένη κάρτα, έτσι, και κερδίσεις,
Έτσι, μετά η ανάληψη που θα κάνεις, γιατί κάτι τέτοιο θα, η ανάληψη που θα πρέπει να κάνεις θα είναι μέσω της κάρτας, που έχεις δηλώσει και έχεις λογαριασμό μέσα. Και πώς πράττεις. Αυτό, ακριβώς αυτό δεν ξέρω ότι το έχεις... Είχε και εσύ μια εμπειρία. Ναι. Το σκεφτόμουν ένα μέρα και ήθελα να ρωτήσω. Απλά τώρα μην ονοματίζουμε την εταιρεία. Όχι, όλοι καταλαβαίνουν. Όλοι καταλαβαίνουν. Δεν με πειράζει. Αλλά λέω. Λέω προπληρωμένοι. Μπράβο. Η διαδικασία είναι για αυτούς. Αλλά λέω ότι. Πώς. Και μετά πώς παίρνεις τα λεφτά από την κάρτα αυτή. Δηλαδή υπάρχουν εδώ καταστήματα από τράπεζες. Ναι, 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 Απλά με τα κάπτα κοντρόλ που υπάρχουν είναι. Υπάρχει δυσκολία στα 420 ευρώ εβδομαδίω. Ναι. Α, βγάζει μόνο αυτά και μετά ξαναπά και βγάζει καλά τόσα. Ανάλογο τι έχει κερδίσει. Σωστά. Ωραία. Λοιπόν, ακούσαμε και το απαραίτητο σχόλιο για τη διαδικασία από τον Γιάννη. Ο Γιάννης εμφανίζεται, καλά δεν χρειάζεται να το πω εγώ, Bet Weekend, Σάββατο Κυριακή, 4.30 Σάββατο και 4 Κυριακή. Σωστά. Τα θυμάμαι καλά. Και υπάρχει γιατί και διαφορά αυτή, γιατί μου κάνει εντύπωση, γιατί η διαφορά. Για να έχουμε σέντρα Bundesliga, σέντρα καμπιονάτο. Σέντρα καμπιονάτο Ιταλία, έτσι. Ναι. Τα έχετε συνδέσει έτσι και το έχετε χρόνια. Ναι, χρόνια, ναι, χρόνια. Και είναι 11.00 11.00 είναι απόψε, έτσι. Ποια, 11.00. 11.00 ξεκινάς πάλι. Εσύ δεν μπορούσε να το κάνεις. Κάνω τα άλλα παιδιά, πρέπει να κάνω. Α, κάνει εκπομπή. Εγώ νόμιζα ότι δεν κάνεις καθόλου. Όχι. Α, ναι, 11.00 για το Σαββατοκύριακο. Με το που τελειώσουμε από εδώ. Στο ART, έτσι, κανονικά. Και διαδικτυακά, ποιο είναι το site. Είναι telesport.tv. Εκεί είναι το live streaming του καναλιού. Βλέπει την εκπομπή ο άλλος. Βλέπει την εκπομπή όποιος θέλει. Και υπάρχει και ψηφιακή βιβλιοθήκη. Ας ελπίσουμε το ποδαρικό της χρονιάς να μπει με επιτυχία. Με βάση ότι έχουμε και τον Γιάννη εδώ που είναι και λίγο γκούρο και θα μας φέρει και γούρι. Εμείς να δούμε, να κλείσουμε μάλλον, αφού σας καληνυχτήσουμε και σας πούμε, εγώ ως υπεύθυνος εδώ που γελάνε τα παιδιά για το Web TV, ότι το Web TV ήδη έχει ξεκινήσει αυτήν την εβδομάδα με πάρα πολλές νέες εκπομπές και από την επόμενη θα γίνει ακόμα καλύτερο, πιο σύγχρονο με καινούργια σκηνικά. Ήδη δηλαδή η σεζόν ξεκίνησε και θα βελτιωνόμαστε συνέχεια με πάρα πολλές νέες εκπομπές που ήδη μπορείτε να μπαίνετε στο νέο, στο νέο site που έχουμε στο webtv.star.gr webtv.star.gr είναι η σελίδα που έχουμε στο διαδίκτυο και εκεί βλέπετε και τις εκπομπές on demand αλλά και τα live από τις 9 μέχρι τις 12 κάθε μέρα πριν βλέπετε το live πρόγραμμα του Star. Θα είμαστε λοιπόν μαζί και την άλλη Παρασκευή 9 με 10, το ραντεβού μας είναι μια φορά κάθε εβδομάδα φέτος και θα ενημερώνεστε συνέχεια από το site για ό,τι προκύπτει και για τις εκπομπές της άλλης και για τη δική μας. Να κλείσουμε λοιπόν με το top 10 από το NBA, τα καλύτερα καλάθια δηλαδή που σημειώθηκαν τις τελευταίες μέρες στο NBA και εμείς θα είμαστε μαζί την άλλη Παρασκευή. Ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Number 10 of Wednesday's top 10 plays from the NBA schedule, Isaiah Thomas for the Celtics against the Mavericks. Beautiful hesitation move right past the old man, Dirk Nowitzki. Number 9 comes from San Antonio. Speaking of old men, Tony Parker looking very young and very smooth with the up and under for the Spurs. Number 8 on our countdown, Carl Anthony Towns with the block at the buzzer to send the game into overtime for the Timberwolves against the Magic. Number 7 from Atlanta, Paul Millsap working the offensive glass with authority. Beautiful display by number 4 for the Hawks. The number 6 play on our top 10, Avery Bradley. He too was working the offensive glass. Nice stick back. Number 5, Jordan Hill. Baseline, shake, and a little bake to top that cake. Number 4, back to Orlando, Ricky Rubio. With the beautiful behind-the-back delivery to Carl Anthony Towns. Number 3. Again, Tony Parker. This time working the baseline and finishing with the left. Tony Parker with number 3 on our top 10 countdown. Number 2. A buzzer beater. A tumultuous day in Houston. Capped off by Corey Brewer. Beating the clock at the end of regulation with a dramatic three-pointer
to force overtime. And then number one, oh my, DeMar DeRozan. Look out! Hide the women and children. DeMar DeRozan with the number one play from Wednesday's NBA action.